Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τετάρτη βράδυ, είναι 20 του Νοέμβρη. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει ότι απόψε το βράδυ θα είναι επίσης δύσκολο, οπότε ας το έχουμε στο νου μας. Αν μας πιάσει η καταιγίδα που προβλέπουν οι μετεωρολόγοι στους δρόμους. Κατά τα άλλα, φαίνεται ότι βρισκόμαστε από μια λεπτή κλωστή κρεμάμενη, με την έννοια του ότι η διαπραγμάτευση είναι σκληρή. Μάθαμε απόψε ότι η κυρία Μέρκελ ξεκαθαρίζει ότι το ραντεβού με τον Πρωθυπουργό την Παρασκευή στο Βερολίνο θα έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και όχι χαρακτήρα διαπραγμάτευσης. Παρ' όλα αυτά, την ίδια ώρα, φαίνεται ότι κλείνουν οι υποθέσεις των απολύσεων μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και της Τρόικας, με τον ξαφνικό θάνατο απόψε του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας. Έρχονται και άλλοι ξαφνικοί θάνατοι. Το έχουμε εμπεδώσει αυτό το φρούτο των ξαφνικών λουκέτων. Φαίνεται ότι οι Τροϊκανοί αποδέχονται και το νομοσχέδιο Βρούτσι με τα 700 εκατομμύρια, με την πρόβλεψη για τα 700 εκατομμύρια. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη, και αυτό δεν φαίνεται, είναι αποφασισμένη και γίνεται αύριο αυτό, να καταθέσει προϋπολογισμό ερήμην των Τροϊκανών με τη δέσμευση ότι αυτό τον προϋπολογισμό μπορεί να τον υλοποιήσει. Αυτά σε επίπεδο διαπραγμάτευσης και τα λοιπά. Γιατί υπάρχει ένα άλλο επίπεδο, αυτό που αφορά την πραγματική οικονομία, την καθημερινότητα της κοινωνίας, την καθημερινότητα της μέσης ελληνικής οικογένειας. Και η καθημερινότητα της μέσης ελληνικής οικογένειας θα την δείτε πολύ καλά μέσα από το εκαθαριστικό μιας από τις καθαρίστριες που πετάγονται στον δρόμο για να σωθεί η χώρα. Καλησπέριζω αμέσως κοντά μου την Ανδριάννα Ζαρακέλη. Καλησπέρα, Ανδριάννα. Τον κύριο Αντώνη Σαουλίδη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα, κύριε Σαουλίδη. Καλησπέρα, τον κύριο Παύλο Σαράκη, γνωστό ποινικολόγο. Καλησπέρα, κύριε Σαράκη. Καλησπέρα, κύριε Παύλο. Τον κύριο Θόδωρο Κατσανέβα, Γενικό Γραμματέα της Δραχμής. Καλησπέρα, κύριε Κατσανέβα. Καλησπέρα. Τον κύριο Βασίλη Πρημικύρη, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας, κύριε Πρημικύρη. Καλησπέρα. Τον Ανδρέα Καψαμπέλη, καλησπέρα, Ανδρέα. Πολιτική καταιγίδα πάντως. Δίπλα-δίπλα είσαστε απόψε. Ναι, πάντως. Απόψε είσαστε δίπλα-δίπλα. Δεν είναι καλό πλάνο αυτό. Όχι, καλό πλάνο είναι. Καλό πλάνο. Να δείξουμε το πλάνο, σας παρακαλώ πολύ. Είναι καλό πλάνο, Άκη. Το πλάνο της κολάσεως να το δείξουμε. Καλησπέρα, καταρχάς. Να το δείξουμε αυτό το πλάνο της κολάσεως. Είναι εύκολο. Έρχεται προς τα μένα. Σιγά σιγά. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό... Και επειδή είπε Ανδρέα ο Άκης, αυτό είναι πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει να σου πω ότι παραμένει στα αριστερά του τραπεζιού, οπότε πρέπει να το προσέξεις. Όπως μας βλέπουν όμως είναι δεξιά. Ανάλογα την οπτική γωνία. Έχει δίκιο, Ζαραγγέλη. Ανάλογα την οπτική γωνία. Ανάλογα... Σε κάθε περίπτωση είναι αριστερά του παρουσιαστή. Ανδρέα, είπε οπότε... προηγουμένως το εξής. Είναι, ότι... είναι και δίπλα εδώ εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, άρα βλέπω το μιλονάκι. Όχι, κοίταξε να δεις. Την θεωρία των δύο άκρων πάνε να περάσει. Όχι, αυτό πάνε να περάσει. Το κατάλαβες. Εμένα δείχνει. Πάμε, λοιπόν, αυτό που έχω να πω, Άκη, είπες προηγούμενες πολύ σωστά, ότι τελείωσε λέει η διαπραγμάτευση, είπες και αύριο το πρωί θα κατατεθεί ο προϋπολογισμός ερήμην της Τρόικα. Λοιπόν, έχω να σου πω το εξής. Ότι αυτό το οποίο είχε ζητήσει η Τρόικα συμφωνήθηκε σήμερα με τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν είχε συμφωνήσει σε 4.000 απολύσεις και σε 12.500 μέχρι το Δεκέμβριο διαθεσιμότητες. Εντάξει, πήραμε δύο μήνες. Πήραμε δύο μήνες. Κάτσε, Αντώνη, εδώ πήραμε δύο μήνες, Αδριάννα. Πήραμε δύο μήνες. Παράταση. Υπάρχει και το θέμα των φόρων, του φόρου ακινήτων και το ποσό. Μισό λεπτό, αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Δεν συμφώνησαν σε τίποτα. Για να μας πει ότι δεν υπάρχει άλλη λύση από αυτό που ζητάει η Τρόικα. Όχι, δεν ζητάει άλλη λύση. Αυτό που ζητάει η Τρόικα θα γίνει και θα πει και, πούμε, και ένα τραγούδι. Αυτό δεν είναι, λέμε πάντα. Αυτό είναι η χειρότερη, λοιπόν, για να μην παρεξηγηθούμε, είναι η χειρότερη μορφή προπαγάνδα που μπορεί να γίνει. Και δεν αυτό που λες τώρα, δηλαδή, ότι ό,τι ζητάει η Τρόικα θα γίνει και δεν υπάρχει άλλη λύση. Γιατί εσύ βλέπει να γίνει διαφορετικό. Δηλαδή γίνεται διαπραγμάτευση, αυτό δεν μου ούτε διαπραγμάτευση γίνεται, βεβαίως, με την έννοια του πρέπει να ολοκληρώσει όμως. Με συγχωρείς, λες ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, θα γίνει αυτό που θέλει η Τρόικα. Όχι, δεν υπάρχει άλλη λύση. Η Τρόικα λέει ότι είτε θέλετε είτε δεν θέλετε θα το κάνετε. Μα το έχουμε υπογράψει, τι θέλετε και δεν θέλετε. Τις απολύσεις έχουμε υπογράψει.
τις απολύσεις. Τι θα γίνει με τους πληστηριασμούς για το θέμα. Τι πληστηριασμοί είναι το υποστηρίξτε την κυβέρνηση. Εντάξει, δεν πειράζει. Το καταλάβαμε αυτό το πράγμα τώρα. Δεν είναι θέμα υποστήριξης. Και δεύτερον, θα πάει η Αδριάννα, ο κύριος Σαμαράς, η κυρία Μέρκελ. Συζητούμε σήμερα για το θέμα των απολύσεων. Βάζει στο τραπέζι το θέμα των απολύσεων. Ενώ παραμένει ανοιχτό το θέμα του πληστηριασμού, που είναι τεράστιο θέμα και εκεί δεν φαίνεται η Τρόικα να κάνει. Παραμένει ανοιχτό το θέμα του ποσού που προκύπτει από τους νέους υπολογισμούς για το φόρο ακινήτου. Όλου του φόρου. Όλου του φόρου. Σωστά. Ξανά μα να το. Γιατί δεν με αφήνει να ολοκληρώσω όμως. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Δεν θα τα πεις μετά. Ξεκίνησε με τους πληστηριασμούς. Τι να κάνω. Οι πληστηριασμοί λοιπόν, 60-40 λέει η κυβέρνηση, μέχρι σε 9 Δεκεμβρίου θα οριστικοποιηθεί. Ναι, καλά, πάει και η 9 Δεκεμβρίου. Είναι σίγουρο λοιπόν 100% ότι θα πούνε ναι και σε αυτό οι πληστηριασμοί έρχονται. Είπε ο Άκης πολύ σωστά ότι την Παρασκευή κάλεσε η κυρία Μέρκελ και θα έχει συνάντηση με τον κύριο Σαμαρά, όχι για συνάντηση εργασίας, αλλά για ενημέρωση. Έτσι δεν είπε, Σάκη, για ενημέρωση. Αυτό είπε τουλάχιστον το γραφείο της κυρίας Μέρκελ. Κυβέρνηση, η κυρία Πάει να αναφέρει λοιπόν ο κύριος Σαμαράς. Δεν έχει εδώ κυβέρνηση η Μέρκελ, μην το ξεχνάμε. Μπορώ να μιλήσω. Εδώ είμαστε μια κατοχική, κυβέρνηση. Πάει λοιπόν, ο επικεφαλής. Να τα σχολιάσει μετά. Λοιπόν, αυτά το κάτσε Μαξίμου, γιατί άλλα μας έλεγε για το Σαμαρά τις προάλλες. Σήμερα το λέει κατοχικός πρωθυπουργός. Κάτσε με, Αδριάννα. Φέρεται ενοχλημένο. Να μας εξηγήσει, είναι κατοχικός πρωθυπουργός ο Σαμαράς. Για αυτά τα οποία... Αντρέα, δεν άλλα μας έλεγες προχθές. Ό,τι και να λες, δεν μπορεί να το πεις. Λοιπόν, το Μαξίμου φέρεται ενοχλημένο για αυτά τα οποία διαραίουν οι Γερμανοί και λένε ότι ο Σαμαράς δεν θα πάει για κουβέντα, για ψιλοκουβέντα. Να αναφέρει θα πάει. Έχω κάνει αυτά τα πράγματα, θα πει κυρία Μέρκελ. Θα πάω το ρεπορτάζ και το σχολιάζει μετά, αλλά θα πάω να θέσει. Μα πει το ρεπορτάζ, ναι. Θα πάω να θέσει τα πράγματα. Πάει να αναφέρει, παιδί μου. Είμαι σίγουρη, κύριε Κατανέμα. Ο πρωθυπουργός μιας χώρας επισκέπτεται μια άλλη χώρα ισότιμα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Για να πάμε στο διάλειμμα, για να ολοκληρώσουμε τα πρώτα σχόλια και να πάμε στου καλεσμένου μα αμέσω μετά. Ανδρέα, λέγε. Λοιπόν, εγώ λέω συμφωνώντας εν μέρη με την Αδριάννα. Ότι πολλά ζητήματα είναι μπροστά. Φυσικά ακόμα... συμφωνήσει μαζί μου. Τι να θυμάμαι να συμφωνήσει. Έχει τον κύριο Κατσανέβα και τον κύριο Πλησίστιο. Λοιπόν, έχεις, ναι, ναι, έχει τον κύριο Κατσανέβα Πλησίστιο. Εμείς λοιπόν, είμαστε η γνώση της λογικής. Μπορείτε... Της λογικής. Ποιας λογικής. Της κοινή λογικής. Ότι τελικά να μας πείτε να γυρίσουμε στη γραφή. Καλά τώρα. Ελάτε παρακαλώ για να πάω στο διάλειμμα με πιέζουν από το κοντρόλ. Είσαι ανεπίδεκτος μαθήσεων. Τι να σε κάνω. Λέω λοιπόν ότι ακόμα και για τις απολύσεις, όχι ότι είναι τίποτα ευχάριστο αυτό που συμφωνήθηκε, αλλά να θυμίσουμε ότι η Τρόικα ζητούσε και άλλες απολύσεις. Λοιπόν, δυο λεφτά. Ό,τι ζητούσε το παίρνει. Ότι... Εντάξει, αυτό που σου λέει και εδώ ο σύντροφός σου του ΣΥΡΙΖΑ είναι η πιο ιτοπαθής άποψη εγώ που υπάρχει. Έχω την... Είναι έχω η πιο ιτοπαθής άποψη που υπάρχει. Έχω τη δυνατότητα, όταν λες αυτό Μαντρέα, το πράγμα στον κόσμο. Να πω ότι ανήκω στην λαϊκή δεξιά. Εσύ δεν μας έχεις πει εγώ που ανήκεις. Εγώ δεν είμαι πολιτικός, έλα, ούτε θα πολιτευτώ. Ούτε πολιτικός είμαι. Αριστερά ήσουνα. Στο Πασόκ εκεί μέσα. Γιατί μάλλον. Γιατί ο ένας είναι δεξιός και ο άλλος αριστερός. Μα γιατί του λέω και δεν με αφήνει να ολοκληρώσω. Παρακαλώ, λοιπόν, θα έρθω σε όλους σας. Λειτουργώντας με απόλυτα προπαγανδιστικό τρόπο, δεν με αφήνει να μιλήσω. Λέω λοιπόν ότι αν συνεχίζουμε και εμείς που έχουμε ένα δημόσιο λόγο να περνάμε μια ιτοπαθή αντίληψη στην κοινωνία, τότε αυτά που θέλει η Τρόικα θα γίνουν μια ώρα χύτερα. Η ελπίδα δυστυχώς δεν τρώγεται, φίλε. Κάτσε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Η τραπεζική εξυπηρέτηση δεν ήταν ποτέ τόσο προσωπική. Personal Banking από τη Eurobank. Η υπηρεσία που απολαμβάνουν ήδη 100.000 πελάτες μας και προσφέρει υψηλού επίπεδου εξυπηρέτηση και πλήθος επιλογών για την επίτευξη των στόχων σας. Συζητήστε με ένα στέλεχος Personal Banking και δημιουργήστε νέες προοπτικές για το αύριο. Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Γλυκό που κάνει καλό. Αποκλείεται. Ναι, δεν υπάρχει. Με 50% οικονομία στα καύσιμα, μπορείς να πας κάπου καλύτερα. Θέλεις ακόμα καλύτερα. Και με τιμή χαμηλότερη από αυτή της βενζίνης. Τώρα είναι τέλεια. Citroën C4 Diesel με 13.900 ευρώ. Γλυκό που κάνει καλό. Κι όμως υπάρχει. Ο μακεδονικός χαλβάς είναι το ιδανικό γλυκό για όλη την οικογένεια, γιατί φτιάχνεται από ταχίνι, δηλαδή 100% αλασμένο σουσάμι και είναι πηγή πολύτιμων βιταμινών και χρωστοιχείων. Μακεδονικός χαλβάς. Το γλυκό από σουσάμι που κάνει τόσο καλό. Πήρατε το σπίτι με στεγαστικό δάνειο.
Χαθήκατε στα συμβόλαια και δεν ξέρετε πόσο πληρώνετε. Η NP προσφέρει ασφάλεια κατοικίας από 1,47 το τετραγωνικό. Μιλήστε με τον ασφαλιστή της NP ή τηλεφωνήστε. Ασφάλεια κατοικίας στην NP. NP. Συνεπή σε OTP. Lotus. Τώρα το πρωινό σας τραπέζι, το Στρόνιο Γαλαξίας. Γιατί με αγορές 30 ευρώ και άνω σας κάνουμε δώρο ένα κουτί Corn Flakes και ένα χυμό και ένα κρουασάν και ελληνικό καφέ και ένα κιλό ζάχαρη. Κερδίστε επιλέγοντας Γαλαξία. Και εκατοντάδες είδη όλο το χρόνο ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Για πλακάκι στο Νικολακάκι, πλακάκια και έπιπλα μπάνιου. Ήδη γίνεις σε απίστευτες τιμές. Πλακάκια δαπέδου, έπιπλα σαλονιού. Για πλακάκι στο Νικολακάκι. Λεωφόρο Καραμαλή 127, Αχαρνέ. Είστε επαγγελματίας. Μην ψάχνετε αλλού. Ελάτε Κηφισού 150. Στο μεγαλύτερο Cash & Carry καλλυντικών, ειδών κομμωτηρίου, αισθητικής, manicure pedicure, φαρμακείου. Με τιμές φθηνότερες από παντού. Επικάλ. Η μεγαλύτερη ποικιλία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς είναι εδώ. Για να αποδείξουμε πόσο εύκολο είναι το σιδέρωμα με το Sensix DA70, φέραμε κάποιον που δεν έχει σιδερώσει ποτέ και του θέσαμε μερικές δοκιμασίες. Κανένα πρόβλημα. Τα κατάφερε περίφημα. Ακόμα και όταν κατά λάθος ξεχάστηκε. Νέο Sensix DA70. Έχεις Boss. Δεν έχεις δικαιολογία. Boss. Τεχνολογία για τη ζωή. Hey, taxi driver! Ψάχνεις τη χαμηλότερη ταρίφα για ασφάλεια ταξί? insurancemarket.gr. Η χαμηλότερη τιμή μόνο εδώ. Τρίμηνο ασφάλιστρο ταξί 332 ευρώ. Εξάμηνο 656. Και ετήσιο 1250. insurancemarket.gr. Call me. 801-300-3414. Εσείς προτείνετε χώρο, εμείς ιδέες και λύσεις. Γκρούπο Κουτσίνε και τελειώσατε. Δείτε το site μας www.groupokutsine.gr. Το μυστικό του Ακάκιου το φυλάω εδώ. Είναι η Μίσκο γιατί διαλέγει τα καλύτερα ελληνικά σιτάρια. Ακάκιε, μην ξεχάσεις τα μακαρόνια να είναι Μίσκο. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι είναι το καλύτερο γιαούρτι που έχουν δοκιμάσει ποτέ. Και υπάρχουν κάποιοι που δεν το έχουν δοκιμάσει ακόμα. Μοναδικά απολαυστικό στραγγιστό γιαούρτι Total 2% με λαχταριστά φρούτα ή μέλι. Total 2% με γεύσεις. Διπλή απόλαυση. Δοκιμάστε τη νέα μοναδική γεύση πορτοκάλι μανταρίνι. Γαλοπούλα ή Φαντής. Αξεπέραστη ποιότητα, σωστή τιμή και γεύση από ατόφιο τρυφερό φιλέτο. Όχι γαλοπούλα ό,τι βρεις, γαλοπούλα ή Φαντής. Όποιος και αν είναι ο γιατρός, ένας είναι ο αριθμός. 14-784. Ο νέος ο αριθμός για ραντεβού και πληροφορίες σε ΟΠΗ. 14-784. Πετάγομαι να πληρώσω ένα λογαριασμό. Συγγνώμη! Κλέφτης! Κλέφτης! Πιάστε το! Πιάστε το! Τώρα μας σου πω ότι πω να πληρώσω ένα λογαριασμό, θα με πιστέψεις? Η ζωή μπορεί να γίνει πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη με Winbank. Τώρα με Winbank οι πληρωμές λογαριασμών και όλες οι τραπεζικές σου συναλλαγές γίνονται εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή από τα μηχανήματα EasyPay. Winbank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιώς. Η εταιρεία Γιώτης πάνω από 80 χρόνια βρίσκεται μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι.
και συνεχίζει. Με επενδύσεις που στηρίζουν την ελληνική οικονομία. Με νέα καινοτόμα ελληνικά προϊόντα. Και με τη γνωστή σταθερή ποιότητα Γιώτης σε τιμές Γιώτης που στηρίζουν την ελληνική οικογένεια. Γιώτης, ασφαλώς. Αν σκέφτεσαι να πάρεις τους δρόμους για να πληρώσεις το ρεύμα, έχουμε μια καλύτερη ιδέα. Πλήρωσέ το με WinBank. Χρησιμοποίησε το application WinBank EasyPay απλά φωτογραφίζοντας με το κινητό σου το λογαριασμό και την κάρτα σου. Τώρα πλήρωσε το ρεύμα και όποιον λογαριασμό θέλεις, με όποιον τρόπο θέλεις, εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή τα μηχανήματα EasyPay. Η ζωή είναι πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη. WinBank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιώς. Επιστρέφουμε. Και πριν πάω στους προσκεκλημένους μας, θα παρακαλέσω να μην κάνουμε θεωρητική πολιτική συζήτηση, να μείνουμε στις συνέπειες αυτών των πολιτικών στην κοινωνία, στην καθημερινότητα, στην πραγματική οικονομία. Για παράδειγμα, πάμε στην Ανδριάνα Ζαρακέλη για να ξεκινήσουμε έτσι με το εκαθαριστικό. Μιας από τις καθαρίστριες που βγαίνουν στον δρόμο. Υπάρχουν πολλά να πούμε. Έχουμε ένα εξ αυτών και θα το παρακολουθήσουμε πάρα πολύ μεγάλο. Δείτε εδώ. Νομίζω ότι το ποσό είναι απίστευτο. Α, το βλέπουμε ήδη στον τίτλο. Λοιπόν, 15 ευρώ είναι το σύνολο του ποσού. Υπάρχουν τα πάντα αναλυτικά. Καλούνται να περάσουν 15 ευρώ με 15 ευρώ το υπόλοιπο του μήνα. Το συγκεκριμένο που βλέπουμε εδώ στη συγκεκριμένη εκαθάριση μισθοδοσίας είναι το Δεκέμβριο του 2013. Η κυρία είχε και ένα δάνειο το οποίο κανονικότατα πλήρωνε από το μισθό που ελάμβανε ως καθαρίστρια. Στην αφαίρεση αυτού του δανείου είχε κάποια χρήματα για να περάσει το μήνα. Τώρα αυτά τα χρήματα έχουν γίνει 15 ευρώ. Υπάρχουν πάρα πολλά καθαριστικά. 15 τα οποία το 15, θύμιο, 31 το μήνα. 15 καθαρό πληρωτέο, 31 και 11. Και 11. Είναι κάτω αριστερά, νομίζω ότι φαίνεται πολύ καλά. Καθαρό πληρωτέο, 31 και η Αδριάννα και τα αναδρομικά. 15 το μήνα. Λοιπόν, τι έγινε, τους κόψαν αναδρομικά αυτό το ποσοστό που κόβεται όταν μπαίνει σε διαθεσιμότητα. Κόπηκε αναδρομικά και ήρθε αυτή η μισθοδοσία, αυτή η καθάριση μισθοδοσίας για τον Δεκέμβριο του 2013, που όλοι ξέρουμε ότι ο Δεκέμβριος με τα Χριστούγεννα και αυτά είναι ένας μήνας γενικότερα που κάνει διάφορα. Από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα, οι γυναίκες αυτές παραμένουν έξω από το Υπουργείο των Οικονομικών και δίνουν μάχη. Δίνουν μάχη για να πείσουν ότι καταστρέφονται. Ότι δεν μπορεί η σωτηρία της χώρας να περνά και να διατυπώνονται και επιχειρήματα ότι ήταν αναγκαία. Νομίζω ότι δεν μπορεί να περνά η επιλογή των συγκεκριμένων, των 595, μπορεί να ακούγεται καλά ως αριθμός, γιατί έτσι έγινε η επιλογή να απολυθούν οι καθαρίστες που εργάζονταν. Οι καθαρίστες αυτές δεν εργάζονταν μόνο στο Υπουργείο Οικονομικών, στα Τελωνία, στις εφορίες, στη Γενική Γραμματεία, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με οικονομικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα. Είναι από όλη τη χώρα οι 595. Φαίνεται τελικώς πως η επιλογή αυτού του αριθμού, δηλαδή, που έλεγε και ο Μιλωνάκης προηγουμένως για την Τρόικα. Η Τρόικα ζήτησε συγκεκριμένες απολύσεις. Πόσες έχουμε εκεί, καθαρίστριες, ναι, μείον 595 από εδώ. 500 από εκεί, άλλοι 500 από εδώ, 595 καθαρίστριες. Φαίνεται, είναι ξεκάθαρο πως η επιλογή των συγκεκριμένων για να μπουν σε διαθεσιμότητα ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Πρώτον, γιατί δεν έπαιρναν πάρα πολλά χρήματα. Αποδεικνύεται από το καθαριστικό που δείχνουμε. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια καθαριστικά. Και δεύτερον. Δεν ζημίωναν δηλαδή. Όχι απλά δεν ζημίωναν. Οι αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί στη συνέχεια για τις εταιρείες οι οποίες πλέον έχουν αναλάβει τον καθαρισμό των κτηρίων, τα οποία και εξυπηρετούσαν οι καθαρίστριες, είναι το ποσό υπερδιπλάσιο. Και τι σημαίνει λοιπόν, ότι για τους υπόλοιπους 8 μήνες θα πληρώνουμε και τα χρήματα στις καθαρίστριες, αλλά και τις εταιρείες που αναλαμβάνουν πλέον τον καθαρισμό και τα χρήματα που αναλαμβάνουν πολύ περισσότερα. Έτσι. Τώρα, ένα λεπτό. Έχουμε την κυρία Κωνσταντίνα Παπουτσή, η οποία είναι καθαρίστρια του Υπουργείου των Οικονομικών, σε διαθεσιμότητα. Μία από τις γυναίκες που δίνουν αυτή τη μάχη για να πείσουν ότι είναι άδικη η διαθεσιμότητά τους και ότι τις πετάνε στον δρόμο μαζί με αυτές και τις οικογένειές τους. Κυρία Παπουτσή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Παυλόπουλε. Τώρα, βλέπουμε ένα από τα εκαθαριστικά. Θέλω να ρωτήσω αν και το δικό σας εκαθαριστικό είναι στην ίδια κατάσταση. Εμένα είναι 20 και 20. Είναι 20 στις 27 του μηνός και 20 στις 13 Δεκεμβρίου. Είναι 20 ευρώ το 15ήμερο το δικό σας εκαθαριστικό. Ναι. Εδώ και πόσο καιρό, κυρία Παπουτσή?
Τώρα, από όσο καιρό έχω βγει σε διαθεσιμότητα, Πόσο τι? Καιρό το καθαριστικό σας ήταν σε αυτό το μέγεθος? Όχι, δεν ήταν τόσο, ήταν 325 ευρώ έπαιρνα. Μάλιστα. Και τώρα μου το έχουν πήγανε 20. Μάλιστα. Κρατώντας, έχετε δάνειο ή μπήκαν τα αναδρομικά? Ναι, έχω ένα δάνειο, από το παρακατοικών και δανείων και μου έχουν βάλει 20 και 20 και δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Παυλόπουλε. Παρακαλώ. Εγώ είμαι και χτυπημένη που χτυπήσανε τα ΜΑΤ. Α, μάλιστα. Που πληρώσατε και τα και πλήρωσα και τα το νοσοκομείο 25 ευρώ. Γιατί πήγε στο νοσοκομείο? Πήγε στο νοσοκομείο. Ναι. Το χέρι σα χτυπήσατε, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, τον αγκώνα μου έχουν χτυπήσει. Τώρα είμαι λίγο καλύτερα. Το έχω σενάθηκα, βέβαια, δεν μπορώ να κάνω καμία δουλειά. Αλλά είμαι κάθε μέρα έξω από το Υπουργείο. Πώ σα χτύπησαν ακριβώ? Με χτυπήσανε με την ασπίδα. Πήγα να περάσω εγώ για να πάω στην Τρόικα κοντά εκεί που ήταν στο αυτοκίνητο και μου λέει που είχαν... Πόσο τραγελαθικό είναι. Πήρε 20 ευρώ το 15ήμερο, 25 ήταν το εισιτήριο για την εισαγωγή στο νοσοκομείο τότε που χτυπήθηκε με την Όχι, πρέπει να ρωτήσουμε, Αδριάννα και Άκη, τους κυρίους αυτούς, οι οποίοι βγάλανε αυτό το ποσό, ή να ρωτήσουμε τον κύριο Βρούτσι, ή να ρωτήσουμε τον κύριο Πρωθυπουργό, αν μπορεί να περάσουν με 20 ευρώ το 15ήμερο, με 40-50 ευρώ το μήνα. Αν μπορούν να το περάσουν και έρχονται και Χριστούγεννα. Ούτε για αστείο δεν είναι. Κύριε Παυλόπουλε, μπορώ να πω κάτι? Ένα λεπτό, κύριε Μιχή, αμέσως. Κυρία Παπουτσή, πόσες από εσάς, πόσες από τις συναδέλφους σας έχουν ανάλογα εκαθαριστικά? Να σας πω κάτι, κύριε Παυλόπουλο. Είναι και μία κυρία σήμερα που παίρνει 2,5 ευρώ και 2,5. 2,5 και 2,5. 2,5 ευρώ και 2,5. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα που μας κάνανε. Και παρόλα αυτά είστε εκεί. Και είμαστε εκεί κάθε μέρα και θα είμαστε εκεί, κύριε Παυλόπουλο. Εμείς δεν το βάζουμε κάτω. Ευχαριστώ, κύριε Παπουτσή. Δεν θα σας ταλαιπωρήσουμε, αλλά ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σαλίδη, καλή σας νύχτα. Παρακαλώ πολύ από όλους σας για σύντομα σχόλια για να προλάβουμε να μιλήσουμε όλοι. Κύριε Σαλίδη, υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτό το πράγμα? Υπάρχει λογική, υπάρχει δικαιοσύνη? Η αλήθεια είναι ότι πολλά από αυτά τα οποία γίνονται οριζόντια στερούνται λογικής και δικαιοσύνης. Ναι, αλλά γίνονται. Γίνονται, σας είπα ότι πολλά από αυτά δυστυχώς γίνονται χωρίς να υπάρχει προηγούμενη αξιολόγηση, ούτως ώστε να γίνονται πραγματικά σε αυτούς οι οποίοι θα... Μα κύριε Σαουλίδη, με συγχωρείτε, τι αξιολόγηση να κάνει στην καθαρίστρια? Αν βαστάει καλά το σκουφόξυλο. Δεν μίλησα για τις καθαρίστριες. Όχι, ας πούμε για τις καθαρίστριες. Τις καθαρίστριες, είναι... το μόνο το οποίο θα μπορούσαμε να δούμε, κύριε Μιλωνάκη, είναι ο τρόπος με τον οποίο έχουν προσληφθεί. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, ο τρόπος που. Δεν παίζει ρόλο. Που προσελήφθησαν όπως όλοι. Όχι, κύριε. Και Και εσείς αυτό το πράγμα υποστηρίζετε στον κόσμο ότι θα κάνετε με το που εκλεγείτε, εάν εκλεγείτε? Συριζικά δηλαδή. Συριζικά. Δεν ξέρω πώς θα το κάνετε. Αλλά αυτό θα γίνει. Το ζήτημα είναι το τι θα γίνει. Μα δεν μας λέτε όμως και εσείς τι πρόκειται να κάνετε. Λέτε το τι θα κάνετε. Θα απαντήσω ότι θα αποκαταστήσετε τους μισούς, θα αποκαταστήσετε το ελάχιστο. Το κατώτατο εισόδημα. Αυτές είναι εξαγγελίες ενός κόμματος που διεκδικεί την εξουσία της χώρας. Το τι θα κάνουμε θα το δείτε στην πορεία και θα κρυθούμε από τον ελληνικό λαό. Εσείς κρίνεστε για αυτό που έγινε μέχρι τώρα. Κοιτάξτε τώρα, το να έχετε κάνει. Επομένως, μην βάλετε το ζήτημα του διορισμού. Γιατί όλοι οι Έλληνες στην τελική ανάλυση. Το να έχετε κάνει, κύριε Πρημικύρη, ένα κολάζ όλων των προγραμματικών κειμένων του ΠΑΣΟΚ από το 1974 μέχρι το 2009. Εντάξει, νομίζω ότι δεν τιμάει κανέναν. Πολύ περισσότερο το προγραμματικό, το προγραμματικό κείμενο του 2009. Εντάξει, πολύ περισσότερο. Πάντως δεν είναι δυνατόν να καταγράφονται όλα αυτά, να υπάρχουν άνθρωποι που ξοδεύουν όποιο απόθεμα έχουν ψυχής στο να φωνάξουν την αδικία, να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους στην εργασία για 300 ευρώ, κύριε Σαολίδη, και να υπάρχει ένα επιχείρημα από την άλλη πλευρά ότι ξέρεις κάτι, να δούμε και πώς προσελήφθεις. Μα μιλάμε για γυναίκες οι οποίες δουλεύουν. Μιλάμε για καθαρίστριες. Δηλαδή πώς έπρεπε να προσελήφθουν οι καθαρίστριες? Με γραπτό διαγωνισμό. Με συγχωρείτε. Με κύριε Κατσανέλα, πάντως δεν θα έπρεπε να προσληφθούν επειδή πήγανε σε κάποιο βουλευτικό γραφείο. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Αν πήγαν σε βουλευτικό γραφείο, θα πήγαν σε βουλευτικό υπουργικό γραφείο. Σημασία έχει αυτό? Σημασία έχει ότι απολύονται σήμερα
κυρίες, γυναίκες των 300 ευρώ και με αυτό θα σωθεί εγώ η χώρα. Θέλω να πω κάτι αν άλλο. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να μην με, αφορμή να μην με εξοργίζει τους πάντες. Νομίζω ότι δεν έχω δικαιολογήσει το. Δεν έχω δικαιολογήσει σε καμία περίπτωση το θέμα που αφορά και τις απολαβές και οτιδήποτε άλλο. Απλά λέω. Δεν είπαμε τέτοιο πράγμα. Δεν είπαμε τέτοιο πράγμα. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Ότι αυτό που γίνεται με τις καθαρίστριες που αυτή τη στιγμή που παλεύουν αυτές οι καθαρίστριες, παλεύουν καταρχάς για να υπερασπιστούν την ελληνική οικονομία. Και καλά κάνουν. Τι θέλω να πω. Αν, όπως πολύ, πολύ σωστά είπε στην αδελφό σας προηγουμένως, ότι τελικά αυτή τη δουλειά θα την κάνουν κάποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Έχουν οι οποίες πριμικύρι χωρίς με απευθείας αναθέσεις, χωρίς διαγωνισμό, χωρίς τίποτα σε όλες τις εφορίες. Και τα οποία θα κοστίζουν στο ελληνικό δημόσιο περισσότερο. Πολύ περισσότερο. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Λοιπόν, εγώ λέω ότι αυτές πρώτον υπερασπίζονται την ελληνική οικονομία σήμερα. Ωραία. Ναι, γιατί κοστίζουν λιγότερο. Ναι, ναι. Επομένως, οι πανέξυπνοι που θέλουν να διαχειριστούν την κρίση βρήκαν πάτημα στις καθαρίστριες. Το πρόβλημα είναι κάτι άλλο. Ότι εδώ περνάει μια λογική, και μην μου πείτε ότι είναι ζήτημα θεωρητικό αυτό που λέω, είναι η λογική του κάθε τι που είναι δημόσιο, δημόσια παιδεία, δημόσια υγεία, ακόμα και δημόσιο καθάρισμα. Που είναι κερδοφόρο για το ελληνικό δημόσιο να χτυπηθεί οπωσδήποτε. Για να περάσουμε εσείς στο ιδιωτικό. Εσείς είπε ο κύριος Τσίπρας σήμερα ότι θα γυρίσουν κανονικότητα στη θέση τους. Θα σκουπίσουν την Τρόικα. Όχι άλλο αυτό. Θα σκουπίσουν την Τρόικα και όταν γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση θα γυρίσουν. Εγώ δεν ο κύριος Τσίπρας, θα σας το πω, δεν ξέρω αν... Εγώ άκουσα ένα πολύ ωραίο που είπε ο Αλέξης. Ότι θα έρθουν οι καθαρίστρες αυτές, αλλά η ουσία ποια είναι. Οπουδήποτε θα γυρίσουν. Ναι, 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 σας απαντώ. Σας απαντώ. Τόπε, ναι, τόπε, ναι, θα γυρίσουν αυτές οι καθαρίστριες. Ξέρεις γιατί. Γιατί συμφέρει να γυρίσουν αυτές οι καθαρίστριες. Συγγνώμη, αυτή είναι η πραγματικότητα. Να καταλάβουμε κάτι γιατί. Και δεν συμφέρει. Κύριε Πρεμικύρη, έχει σημασία ένα γενικότερο θέμα που αφορά όχι μόνο τις καθαρίστριες που απολύονται, αλλά. Έξω από το ανθρώπινο τη υπόθεση. Να σας ρωτήσω το εξής. Που τα είδαμε εδώ με 20 ευρώ. Μπορείτε να δεσμευτείτε. Δεν το λέω με αρνητική ηρωνική διάθεση προς Θεού. Ναι. Ότι όσοι χάνουν τη δουλειά τους στο πλαίσιο αυτών των πολιτικών θα δεν λέμε εμείς αυτό πίσω. Το πράγμα. Γιατί εμείς δεν το λέτε. Θα πούμε εμείς τι θα πούμε. Όχι, όχι, λέω, θα επιβάλλεις εσύ τι θα όχι, πούμε. Λέω γιατί δεν το λέω. Λοιπόν, λέω λοιπόν. Λέω ναι, λοιπόν. Για να σας πω γιατί. Γιατί θα πανηγυρίσει ο κύριος. Θα... Βλέπω τον κύριο Σαουλίδη που χαμογελάει εκεί. Γελάω στο εμείς. Γιατί όταν λέω ότι εμείς δεν θα μας πείτε εμείς τι θα πούμε, δεν ξέρω ποιοι είναι οι εμείς. Το ΣΥΡΙΖΑ είναι, αυτοί... ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κύριε Σαουλίδη. Ποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί οι άλλοι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το κατάλαβα. Να μην μιλήσουμε εμείς που έχουμε 30% δεν έχουν ομογενοποιηθεί. Δεν έχουν ομογενοποιηθεί. Τα πολιτικά νεκροταφεία που έχουν 3%. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Σε αυτό το θέμα. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Έρχομαι λοιπόν και σου απαντώ. Υπάρχουν καταστάσεις στο ελληνικό δημόσιο παρασυντικές, ναι. Τις οποίες φυσιολογικό κύριε, είναι. Κύριε. Να με τελειώσω, ναι, να με μου κάνει μια ερώτηση. Συγνώμη. Τις οποίες φυσιολογικό είναι να μην τις αποδεχτούμε. Όπως. Όμως, σε πολλά πράγματα. Όπως. Από χώρους της υγείας μέχρι χώρους παιδείας. Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας το δέχεστε ή πρέπει δεν να. Δεν ξέρω, να σας πω ένα πράγμα. Οργανισμούς. Στην υγεία δηλαδή. Καλώς χάνουν κάποιοι τη δουλειά τους. Αυτό λέτε. Δεν καταλάβατε τίποτα. Στην υγεία, για παράδειγμα, θα σας πω. Το ζήτημα, το πώς λειτουργούν, μάλλον πώς γίνεται η προμήθεια μέσα στον χώρο της υγείας. Για τις απολύσεις και... λέμε. Μα προσέξτε, οι απολύσεις είναι πίσω και από εταιρείες τέτοιες που λιμένονται το δημόσιο και, και καρπίζουν από αυτό. Θέλω να ακούσω και τον κύριο Κατσαρέα, να έχει ρίξει τον κύριο Σαράκη. Όλους τους εργαζόμενους που είναι χρήσιμοι στο ελληνικό δημόσιο. Ωραία. Θα το κάνω. Ωραία. Να βάλω άλλο ένα στοιχείο στο κάδρο, κύριε Κατσαρέα, σας παρακαλώ πολύ. Εσείς έχετε το λόγο μέσα στο τάγιο, κύριο Σαράκη, για το σχόλιο σας. Θέλω να δούμε και τον εργασιακό μεσαίωνα στον ιδιωτικό τομέα. Που είναι ακόμα χειρότερη το τι γίνεται στο δημόσιο. Τραγική κατάσταση. Με διαθεσιμότητες και ούτω καθεξής. Στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό το φρούτο που έχουμε είναι οι επιχειρησιακές συμβάσεις. Αυτές οι συμβάσεις οι οποίες εκβιάζουν και θέτουν σε πλήρη ομοιρία εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, οι οποίοι υπό την απειλή της απόλυσης τι κάνουνε, δέχονται να εκβιάζονται. Δέχονται δηλαδή ο εργοδότης να τους πληρώνει κάθε τρεις μήνες. Πάμε να το δούμε.
Η καταβολή των αποδοχών του προσωπικού θα λαμβάνει χώρα εντός 90 ημερών από τη λήξη του μήνα, εντός του οποίου παρασχέθηκε εργασία, είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό των εργαζομένων, είτε μετρητής, είτε συνδυαστικά και με τους δύο τρόπους. Αυτό είναι το άρθρο 7 σύμβασης εταιρείας Security, άρθρο που αναφέρει με απλά λόγια ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να πληρώνονται ανατρίμηνο. Άρθρο που σαφώς και υπέγραψαν οι εργαζόμενοι υπό το φόβο ή την απειλή της απόλυσης. Και με τη σφραγίδα του νόμου, οι εργοδότες μπορούν και ξαναγράφουν το εργατικό δίκαιο. Τα στοιχεία που ήρθαν στο φως από τις επιχειρησιακές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί το τελευταίο διάστημα αποδεικνύουν ότι στη χώρα μας ζούμε την πιο σκανδαλώδη μορφή εκμετάλλευσης της εργασίας. Ανάμεσα στα πολλά εξωφρενικά των νέων επιχειρησιακών συμβάσεων, εξαήμερη απασχόληση με κατάργηση του πενθήμερου. Ευέλικτα ωράρια, είτε συλλογικά είτε με ατομική συμφωνία. Εκπεριτροπή σε εργασία, τετραήμερα και τριήμερα σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κρίση. Εξαφάνιση επιδομάτων και έξτρα παροχών, τις οποίες προέβλεπαν οι κλαδικές συμβάσεις, και μειώσεις μισθών έως τα επίπεδα του εκάστοτε νομοθετημένου μισθού ή ημερομισθίου για όλες τις ειδικότητες και ανάλογα με την ηλικία και τη διάκριση υπαλλήλου και εργατοτεχνίτη. Ειδικά η απείρωτη εργασία εφαρμόζεται σήμερα σε πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες χρωστάνε σε εργαζόμενους μισθούς αρκετών μηνών. Με τον τρόπο αυτό, εργοδότες και επιχειρήσεις αποφεύγουν τις υποχρεώσεις τους, ενώ αναγκάζουν τους εργαζόμενους να χρηματοδοτούν εκείνη την απασχόλησή τους και τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Στην Ελλάδα του 2013 υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 700.000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα παραμένουν απλήρωτοι για μήνες και σε περιπτώσεις που υπάρχει παράλληλη πολυλειτουργία των επιχειρήσεων, αρκετοί καταφεύγουν στο μέτρο της επίσκεψης εργασίας. Εργαζόμενοι που δεν πληρώνονται, εργαζόμενοι με πετσοκομμένους μισθούς, χωρίς δώρα, επιδόματα, χωρίς άδειες, χωρίς καμία διάθεση, χωρίς νόμους, χωρίς κράτος. Υπό αυτές τις συνθήκες, η ανάπτυξη φαντάζει όνειρο απατηλό, έτσι όπως κάποτε ήταν το Μηνιάτικο ή το να δουλεύεις σκληρά και να αμείβεσαι αναλόγως. Πάμε παρακαλώ πολύ, πάμε στον κύριο Κατσανέβα. Ναι, κύριε Παυλόπουλε, επιτρέψτε μου να πω στο Πανεπιστήμιο το κεντρικό μάθημα που διδάσκω είναι η οικονομική της εργασίας και εργασιακές σχέσεις. Πρέπει να σας πω ότι φέτος και πέρσι έχω μια τεράστια δυσκολία. Δεν μπορώ να πω στα παιδιά τι ακριβώς, ποιες ακριβώς εργασιακές σχέσεις έχουμε σήμερα, μια και δεν υπάρχουν εργασιακές σχέσεις. Σωστό. Έχουν καταληθεί εντελώς όλες τα εργασιακά δεδομένα που ξέραμε εδώ και δύο αιώνες περίπου, 1,5 αιώνα. Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτά που βλέπετε εδώ και λένε, ουσιαστικά ούτε και αυτά ισχύουν. Δεν υπάρχει απολύτως. Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Έχει εξοντωθεί το εργασιακό τοπίο από μια ανελαίτη κυβέρνηση, κατά δήλωση κυβέρνηση, από μια ανελαίτη εισβολή που υφίσταται ο ελληνικός λαός κατευθείαν από το Βερολίνο. Γιατί δεν είναι κατά δήλωση, κύριε Κατσανέβα. Υπάρχει κυβέρνηση, την συγκροτούν δύο κόμματα, την Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Γιατί δεν είναι κατά δήλωση. Είναι χάρτινη κυβέρνηση. Με κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Είναι χάρτινη κυβέρνηση. Επιτρέψτε μου να απαντήσω. Η οποία συνεδριάζει, συζητά και στο τέλος κάνει αυτό που θα πούνε οι Γερμανοί. Και συγκεκριμένα η κυρία Μέρκελ. Οι δε κόκκινες γραμμές είναι πάντοτε μεταβάλλονται σε ροζ γραμμές. Και πάντοτε αυτό που θα πει η Μέρκελ, δια της Τρόικα, είδαμε ο κύριος Σαμαράς τι του συνέβη όταν πήγε στο Βερολίνο και προσπάθησε να προσεγγίσει την κυρία Μέρκελ, όταν τον παρέπεψε στην Τρόικα, στους υπαλλήλους. Οι υπάλληλοι της Μέρκελ αποφασίζουν και αποφασίζουν καθημερινά όλα αυτά τα εγκληματικά μέτρα που υφίσταται ο ελληνικός λαός και που σήμερα είναι, επιτρέψτε μου να πω, σήμερα ο ελληνικός λαός πεινάει όταν δεν πίναγε επί δικτατορίας. Χάνει τα σπίτια του όταν δεν τα έχανε επί κατοχής. Συμβαίνουν σημεία και τέρατα με ένα άλλο όπλο που λέγεται ευρώ. Αυτό το ευρώ, εάν δεν καταλάβουμε, επιτρέψτε μου κύριε Κατσαμπέλη, αν δεν καταλάβουμε ότι το σύγχρονο όπλο του ολέθρου, το τάγκ της εποχής, ο πύραυλος, η στρατιωτική κατοχή γίνεται με ένα πολύ πιο δημοκρατικοφανές μέσο και όπλο που λέγεται ευρώ, εάν δεν το καταλάβουμε αυτό ότι... Με αυτόν τον τρόπο έχει ποδηγετηθεί η χώρα, ελέγχεται και οδηγούμαστε στην Ελλάδα. Εγώ δεν αισθάνομαι. Δεν ξέρω αν ο κύριο Σαολίνη νιώθει ότι είναι μέλο κατοχική. Είναι μέλο έχουμε να κάνουμε. Εγώ θα πω κάτι. Θα κάνω από κόμμα το Χρυσοκομιδονάκι. Έχουμε χούντα αυτή τη στιγμή. Κύριε Κατσανέβα, τώρα εσεί αγωνιστήκατε απέναντι σε μια πραγματική χούντα.
Είναι ντροπή να τα λέτε αυτά. Έχω φάει είναι, πολύ ξύλο. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο να υποστηρίζετε όλο αυτό το εγώ σας όλο λέω αυτό ότι, το δημιούργημα. Σας είναι ιδιαίτερο. Ζούμε είναι μια χούντα επικίνδυνο. Του ευρώ. Να το αυτή είναι η χούντα. Δεν η την χούντα έχετε καταλάβει. Είναι μία και είναι, έχει καταγραφεί με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν πεινούσε πρέπει ο κόσμος. Πρέπει να καταλάβετε ότι είναι ακραίως επικίνδυνο να αποδομείτε το δημοκρατικό μας πολίτευμα. Με όποιες αδυναμίες έχει κανένα δημοκρατικό πολίτευμα. Με όποιες αδυναμίες έχει. Οι αποφάσεις παίρνονται στη Φραγκφούρτη και στο Βερολίνο. Αν με αυτό το αποκαλείτε δημοκρατικό πολίτευμα, λυπάμαι πάρα πολύ. Του δημοκρατικού πολιτεύματος από το 1980. Μου έδωσε πολύ καλή αφορμή ο κύριος Κατσανέβας για το ερώτημα που θέλω να κάνω αμέσως μετά σε εσάς. Πάμε στον κύριο Σαράκη να τον αναλύσουμε. Κοιτάξτε, να δείτε, θα πρέπει να δούμε την πραγματικότητα όπως έχει και θα πρέπει να ασχοληθούμε με θέματα ταμπού. Σε αυτό το αδιέξοδο που έχει φτάσει η κοινωνία μας, ευθύνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευθύνονται δηλαδή οι θεσμοί της Ευρώπης που έχουν οδηγήσει στην πολύ βολικό δεν είναι αυτό, κύριε Σαράκη. Όχι. Διότι αυτές οι πολιτικές ήταν γνωστές στις ηγεσίες μας εδώ και πολλές δεκαετίες. Εδώ τα πράγματα έχουν δρομολογηθεί από συγκεκριμένες ευρωπαϊκές πολιτικές, οι οποίες έγιναν από τεχνοκράτες. Έχουμε φύγει από την Ευρώπη της αλληλεγγύης και έχουμε πάει στην Ευρώπη των οργανισμών. Γιατί το μεταφέρεις το θέμα. Ποιοι την αποτελούν την Τρόικα? Την αποκτελούν τραπεζικοί οργανισμοί. Άρα λοιπόν θα πρέπει δεν να βάλουμε θέματα να κύριε Σαράκη. Για Ευρώπη θέλουμε, η Ετρόικα διοικεί. Η Ελληνική Βουλή για Ευρώπη θέλουμε. Θα πρέπει να αντιληφθούμε τι γίνεται στη Γαλλία. Τι γίνεται στη Γαλλία. Πώς θα γίνει δηλαδή. Στη Γαλλία ποιο είναι το κύριο θέμα της συζήτησης. Η Γαλλία ήταν οι συνιδρυτές της Ευρωπαϊκής. Ναι, γιατί στη Γαλλία το 25%. Το 25% που έχουμε κάνει τις δημοσκοπήσεις είναι ευρωσκεπτικιστές. Άρα λοιπόν. Μας ενδιαφέρουν αυτοί. Βέβαια, αυτό το θέμα θα βάλουμε. Μας ενδιαφέρει ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει στη Γερμανία, στην Μέρκελ. Θέλουμε την Ευρώπη του ενιαίου νομίσματος. Θέλουμε την Ευρώπη του ενιαίου νομίσματος. Θέλουμε την Ευρώπη όπου η οικονομία των περιφερειακών χωρών θα καθοδηγείται από συγκεκριμένα κέντρα. Ή θέλουμε μια Ευρώπη να είναι των εθνών και της αλληλεγγύης. Έχουμε χάσει τον προσανατολισμό μας. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να διαχειρίζει το πρόβλημα. Αυτό, κάτω από αυτή την Ευρώπη. Είναι το επειδή επόμενο. Επειδή έχονται ευρωπαϊκές εκλογές, ένα λεπτό, θα πρέπει να αλλάξουμε την Ευρώπη. Ένα λεπτό. Εμείς θα την αλλάξουμε την Ευρώπη. Βεβαίως. Παρακαλώ. Εμείς δεν είμαστε στην Ευρώπη. Πάντως, αυτή την Ευρώπη θέλουμε. Πάντως δεν γίνεται να συζητάμε εδώ για αυτό που περιέγραψε πριν ο κ. Κατσανέβας, έστω και αν του αρέσει η τοποθέτησή σας, για το ότι ο εργασιακός μεσαίωνας δεν έχει καμία ραχοκοκαλιά, δεν έχει καν νόρμες. Δεν είναι σε κανένα γαλούπι. Ό,τι γουστάρει ο καθένας κάνει έχοντας απέναντί του 2 εκατομμύρια ανέργους που περιμένουν πώς και πώς ένα κομμάτι ψωμί και άρα εκβιάζει τους εργαζόμενους. Όσους έχουν δουλειά, με 100 ευρώ δεν γίνεται να συζητάμε για τις καθαρίστριες που πετάγονται στον δρόμο και να πηγαίνουμε τη συζήτηση στους ευρωσκεπτικιστές. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Όποια κυβέρνηση για να αναλάβει δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα. Άρα χρειαζόμαστε μια άλλη ευρωπαϊκή πολιτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα υποστηρίζει για παράδειγμα ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Πρημικύρης, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν για παράδειγμα ότι την επομένη πρωί, την επομένη της ανάληψης της διακυβέρνησης θα έχουμε ραγδαίες αλλαγές αυτό που ζούμε. Πώς θα το κάνουν με τον δεν το ξέρω τι Κασανέβα. Να καταλάβω. Κανένας δεν μπορεί να το κάνει εσωτερικά στην Ελλάδα. Μπορώ να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που είπες κύριε Παυλόπουλε. Μου επιτρέπεις. Δεν υπάρχει καταρχάς διάξοδο. Οι ριζικές αλλαγές που λέτε δεν είναι μια υπόθεση εύκολη και θα πούμε και ούτε έχουμε πει ποτέ εμείς σε βάθος τετραετίας. Συγγνώμη, ότι αμέσως την επόμενη. Αφήστε να πούμε μια κουβέντα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Για να μπορέσετε να καταλάβετε και τι θέλω να πω. Να μην τα αλλάζετε όμως. Αφού δεν πρόλαβα να μιλήσω, τι να αλλάξω. Δεν εννοώ ότι την επόμενη θα βγούμε. Τι να αλλάξω αφού δεν πρόλαβα να πω την κουβέντα μου. Δεν εννοούσα ότι θα βγούμε από τα μνημόνια την επόμενη. Κατάλαβα τι. Αφήστε με λοιπόν. Να πω δεν εννοούσα προφανώς αυτό. Εγώ, εμείς λέμε και είμαστε πεντακάθαροι απέναντι στον ελληνικό λαό. Δεν θα είναι περίπατος η επόμενη μέρα. Θα είναι δύσκολη μέρα. Μέσα στο ευρώ όμως. Μέσα στο ευρώ και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ αλλά εγώ ήθελα να συμπληρώσω σε αυτό που είπε ο κύριος Παυλόπουλος και σε συνάρτηση με αυτά που είπε και ο κύριος Κατσανέβας αλλά και ο συνομιλητής μας προηγουμένως για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι εμείς σαν κυβέρνηση, σε αντίθεση με την τροϊκανή κυβέρνηση του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας, θα παλέψουμε για την ανατροπή αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία. Πάμε σε διάλειμμα. Ο κύριος Σαωλίδης. Δεν μας αρέσει αυτή η Ευρώπη, κύριε Παυλόπουλε. Καθαρά πράγματα. Δεν συζητάμε την Ευρώπη απόψε. Και θα την ανατρέψουμε. Δεν συζητάμε. Συζητάμε τους πληστηριασμούς
της αποκλείσεως και της φτώχειας. Θα είναι η Ελλάδα. Διάλειμμα παρακαλώ. Σίγουροι γι' αυτό. Πετάγομαι να πληρώσω ένα λογαριασμό. Συγγνώμη! Κλέφτης! Κλέφτης! Πιάστε το! Πιάστε το! Τώρα άμα σου πω ότι πω να πληρώσω ένα λογαριασμό, θα με πιστέψεις? Η ζωή μπορεί να γίνει πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη με WinBank. Τώρα με WinBank οι πληρωμές λογαριασμών και όλες οι τραπεζικές σου συναλλαγές γίνονται εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή από τα μηχανήματα EasyPay. WinBank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιώς. Να κυρώσω τις κάρτες μου θέλω, μα τις τράπεζες ψάχνω αριθμό και δεν ξέρω πού να απευθυνθώ. 1-8-8-8. Για τράπεζες, εταιρείες, υπηρεσίες, ένας αριθμός σου έρχεται στο μυαλό. 1-8-8-8. Δεν χρειάζεται να βγεις από το σπίτι σου για να πληρώσεις το ενίκιο του σπιτιού σου. Χρειάζεσαι απλά μια καλύτερη ιδέα. Πλήρωσέ το με WinBank. Και όχι μόνο το ενοικιό σου, κάνε και όποια μεταφορά χρημάτων θέλεις σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Από τον υπολογιστή ή το κινητό σου. Η ζωή είναι πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη. WinBank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιώς. DVD. Κάρτες μνήμης. Πριν συλλέξεις αναμνήσεις, πρέπει πρώτα να ζήσεις. Ρένο Καπτήρ. Capture Life. Με την εμπιστοσύνη του ονόματος Β' Νύθεο Χαρακής. Η ΆΡΑΓ πληρώνει τα δικηγορικά και δικαστικά έξοδα γιατί το να έχεις δίκιο δεν αρκεί. Το να βρεις το δίκιο σου κοστίζει. Άγγελοι του Κοτσόβολου, αποστολή κλιματιστικό. Βρείτε τώρα την πιο καυτή ευκαιρία. Κλιματιστικό το Yotomi Inverter. 12.000 BTU, μόνο 449 ευρώ. Αποστολή εξετελέστη. Κοτσόβολος, πάντα δίπλα σας. Μια απλή οδοντόκρεμα έχει μόνο 4 δράσεις. Η Aim Expert Protection παρέχει κορυφαία προστασία με 10 σημεία δράσης. Νέα Aim Expert Protection. Στη ζύμη ψαχνών είμαστε περήφανοι για το χωριάτικο φίλο μας. Γιατί το εγκρίνουν οι πιο απαιτητικοί κριτές. Οι γιαγιάδες μας. Ζύμη ψαχνών, νόστιμο, παραδοσιακό χωριάτικο φύλλο, όπως το μάθαμε από τις γιαγιάδες μας. Για όσους ξέρουν από φύλλο. Πόνος στους μύες και στις αρθρώσεις? Ναπροζίν Gel. Τοπικό αναλγητικό αντιφλεγμονώδες. Στοχεύει στον πόνο, δρά στον πόνο. Ναπροζίν Gel. Απελευθερώνει τις κινήσεις σας. Ένωση 45 κατασκευαστών επίπλου. Έλληνες κατασκευαστές, ελληνικά ποιοτικά έπιπλα, μοντέρνα και κλασικά, φτιαγμένα στα μέτρα σας. Ξεχωριστή αίθουσα 1000 τετραγωνικών μέτρων με προσφορές έως και 70%. Ένωση 45 κατασκευαστών επίπλου. Λεωφόρος Αλίμου 39, Άλιμος. Από τεχνίτες με μεράκι για ανθρώπους με γούστο. Κυριακές πρωί ανοιχτά. Για πλακάκι στο Νικολακάκι. Πλακάκια και έπιπλα μπάνιου. Ήδη γίνεις σε απίστευτες τιμές. Πλακάκια δαπέδου, έπιπλα σαλονιού. Για πλακάκι στο Νικολακάκι. Λεωφόρο Καραμαλή 127, Αχαρνέ. Μαζεμένο στο Πειραιά, 60 χρόνια δίνει το σπίτι με χαλιά, μοκέτες, κουρτίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια στις καλύτερες τιμές. Μαζεμένο, Ετωλικού 77 Πειραιάς. Στα δύσκολα, καλέστε 96195. Πανελλήνιος Οργανισμός Μονώσεων. Για κάθε πρόβλημα στεγανοποίησης, για κάθε θερμομόνωση, για κάθε κτίριο. Με 20 χρόνια γραπτή εγγύηση. ΠΑΟΜ. Πανελλήνιος Οργανισμός Μονώσεων. 96195. Σε έχουν μπερδέψει οι προσφορές των ασφαλιστικών εταιριών?
Μπες στο insurancemarket.gr. Σύγκρινε τις ασφάλειες απλά και γρήγορα και βρες αυτή που σου ταιριάζει στην πιο οικονομική τιμή. insurancemarket.gr. Συγκρίνω, επιλέγω, κερδίζω. New Forum. Επενδύει με κέρδο. Ασφαλίζει τη ζωή. Κλικάρετε την επιλογή σας. newforum.gr. Πόρτες θα βρείτε πολλές. Λίγες όμως μπορούν να σας εγγυηθούν την ασφάλεια που επιθυμείτε. PAL DOOR. Αδιάρρηκτες ορακισμένες πόρτες ασφαλείας με επένδυση αλουμινίου και ξύλου σε μια παράμιλη γάμα σχεδίων και χρωμάτων. PAL DOOR. Ασφάλεια με στυλ. Μπείτε στο minetaasfalia.gr ή επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο και γνωρίστε τι σημαίνει αληθινή ασφάλεια για μια ζωή. Ασφάλεια Μινέτα. Μωρό μου, θα μου φτιάξεις σαντουιτσάκι. Θα τη φτιάξω ένα σαντουιτσάκι με γαλοπούλα πασιάς. Θα πάθει πλάκα. Μιλάμε για άπαιχτη γεύση. Και ελαφρύ, ναι. Πιο ελαφρύ δεν πάει. Μοναδική νοστιμιά με γαλοπούλα πασιάς. Απογειώνει τη γεύση. Καλά, μωρό μου. Έγραψες. Αφού σε λέω, δεν παίζεται. Σίμος Ράπτης. Για όλο τον Νοέμβριο, τα γνήσια με τα ξωτά χαλιά Κασμίρ. 450 ευρώ το μέτρο. Και όλα τα χαλιά σε τιμές που δεν ξαναγίναν. Σίμος Ράπτης. 40 χρόνια υπεύθυνα κοντά σας. Θέλετε συνέχεια ζεστό νερό και δωρεάν? Αποκτήστε τώρα το νέο ηλιακό θερμοσύφωνα ηλιόθερμο ECO 150 λίτρων μόνο με 565 ευρώ. Βρείτε έναν από τους 160 αντιπροσώπους στο ηλιόθερμο.gr. Ηλιόθερμο από τη Σόλε. Έχετε πρόβλημα δυσκυλιότητας και να τρώτε φρούτα, γιαούρτι, δημητριακά και πίνετε νερό, δεν βλέπετε αποτέλεσμα? Dulcolax. Πάντα στην ώρα του. Κοιμηθείτε ήσυχα και ξεκινήστε τη μέρα σας με καλή διάθεση. Dulcolax, νούμερο 1 παγκοσμίως. Τραγαρές. Και λοιπόν, η Εθνική αποζημιώνει άμεσα και έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Τώρα από 99 ευρώ το εξάμηνο στον ασφαλιστή σου στο εθνικήprotect.gr ή στο 18189. Εθνική λοιπόν, η πρώτη ασφαλιστική. Φτιάξε το δικό σου μουσικό κόσμο, ό,τι και αν κάνεις, όπου και αν είσαι. Η Κοσμοτέ καλωσορίζει το Spotify, τη δημοφιλέστερη μουσική υπηρεσία στον κόσμο με περισσότερα από 20 εκατομμύρια τραγούδια στη διάθεσή σου, ακόμα και όταν είσαι offline. Δοκίμασε το Spotify Premium εντελώς δωρεάν για τους 2 πρώτους μήνες και δωρεάν streaming για όλους τους συνδρομητές Κοσμοτέ. Ήθελες απεριόριστη μουσική. Έγινε. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας εσύ. Επιστρέφουμε και πριν πάμε να δούμε τι έγινε με την Καλαμάτα και πώς η Καλαμάτα ορίστηκε ως παραμεθόριος χαρακτηρίστηκε παραμεθόριος περιοχή. Πότε. Πάμε στην Ανδριάνα. Πότε ορίστηκε? Μα εσύ δεν προλαβαίνεις ούτε το θέμα να... Επί Πασόκ πρώτη φορά. Επί Πύρου. Έλα. Επί Πύρου. Τι σχέση έχει επί Πασόκ? Επί Πύρου Ξουχοίδη. Καλαμάτα. Ναι, όχι. Επί του Αιγνής του Γεννηματά. Επί Γεννηματά, ναι. Και επί Μπαίνου. Επί Μπαίνου Διορμελιώτη. Μάλιστα. Μετά όμως... Μέχρι τώρα. Με τους σεισμούς. Δεν είναι παραμεθόριο. Όχι, δεν έγινε σεισμός. Χωρίς εκεί, όχι. Μα αφήνετε να το σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε στην Ανδρία Ζακέλη. Διαβάζουμε στο Ενικός. Λοιπόν, ότι απομακρύνθηκε. Ποιος? Η είδηση είναι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επικεφαλής της ελληνικής προεδρίας, ο κύριος Αριστίδης Ανδρουλάκης, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης του κυρίου Βενιζέλου. Α, βλέπουμε εδώ την απόφαση. Λοιπόν, είναι η απομάκρυνση από 9-12, σύμβουλος πρεσβείας Α, απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη απόφαση, κατά πάσα πιθανότητα, δεν έχει επιβεβαιωθεί βεβαίως, συνδέεται με το θέμα. Με τις γραβάτες και τα φουλάρια των 147.600 ευρώ, να πούμε ότι σύμφωνα με την από 4 Οκτωβρίου του 2013 απόφαση, την οποία υπογράφει ο κύριος Αριστίδης Ανδρουλάκης, η ελληνική προεδρία ενέκρινε τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότητα και την προμήθεια γραβατών και φουλαριών με σκοπό την κάλυψη εθιμοτυπικών αναγκών της ελληνικής προεδρίας. 147.600 ευρώ. Η είδηση είναι η απομάκρυνση του κυρίου από τον κύριο Βενιζέλο. Να σου πω και ποιος τοποθετείται. Ναι. Διαβάζω από το Ενικό. Ο κύριος Δημήτριος Καραμίτσος Τζιράς. Για γραβάτες. 147.000. Για να κρεμάσουν. Ξέρετε τίποτα?
Δεν το γνωρίζω. Ναι. Και... η είδηση ανέβηκε πριν από λίγο στο ελληνικός.gr. Γι' αυτό το, από εκεί το διαβάζουμε. Είναι ροκ το θέμα. Πάντως, αν είναι γι' αυτό, νομίζω ότι δείχνει κάποια αντανακλαστικά προς μια σωστή κατεύθυνση. Όταν είδε το φως της δημοσιότητας, κύριε Σαουλίδη. Μόνο. Άμα, κύριε Σαουλίδη, μου καλά λέει η Ζαρακέλη. Όταν είδε το φως της δημοσιότητας. Καλά λέει η Ζαρακέλη. Κατάλοιπα άλλου παρελθόντος αυτές οι συμπεριφορές με γραβάτες και φουλάρια. Θες κάτι να πεις τώρα εσύ. Ναι, αυτό που θέλω. Δεν το κατάλαβες. Δεν το κάνω πιο λιανά. Θες να το κάνεις πιο λιανά. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Πάμε να δούμε τι έγινε με την Καλαμάτα, σας παρακαλώ πολύ. Όπου ο πρόεδρος του ΟΑΕΔ, ο κύριος Αμπατζόγλου, συμπεριέλαβε την Καλαμάτα και την, ο διοικητής του ΟΑΕΔ, με συγχωρείτε πολύ, ο κύριος Αμπατζόγλου, συμπεριέλαβε την Καλαμάτα, Αντώνη Μιλωνάκη, στις παραμεθόριες περιοχές για τις επιδοτήσεις. Είναι ένα από αυτά τα οποία γίνονται συνήθως. Ορίστε. Διότι δεν είναι δυνατόν να πιστεύσει κανένας ότι η Καλαμάτα και η Μεσίνη είναι παραμεθόριες περιοχή. Το 1989, Άκη. Μην πεις το ιστορικό ακόμα. Α, ωραία. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μπορεί αυτό που θα ακούσετε στη συνέχεια να σας φανεί απίστευτο. Εμείς όμως σας προειδοποιούμε. Είναι πέρα για πέρα αληθινό. Ή καλύτερα, Καλαματιανό. Αφού στο σημερινό μας ρεπορτάζ την τιμητική της έχει η Μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Πώς θα σας φαινόταν λοιπόν εάν σας λέγαμε ότι η Καλαμάτα που σημειωτέων απέχει μόλις 2 ώρες από την πρωτεύουσα χαρακτηρίζεται παραμεθόριος περιοχή? Σίγουρα θα γελάσει. Γέλια δεν είναι. Καθώς, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, η Καλαμάτα περιλαμβάνεται στις πόλεις που φέρουν τον χαρακτηρισμό παραμεθόριος. Οι αποκαλύψεις για την παραμεθόριο Καλαμάτα ξεκίνησαν από έναν απλό πολίτη, ο οποίος απίθυνε στον ΟΑΕΔ ερώτηση, προκειμένου να μάθει σε ποιους νομούς της παραμεθορίου θα μπορούσε να εγκαταστήσει την επιχείρησή του, προκειμένου να ωφεληθεί από τις διατάξεις του νόμου αναφορικά με τις επιδοτήσεις που προσφέρονται σε επιχειρήσεις που εδρεύουν σε παραμεθόριους νομούς. Η απάντηση δόθηκε από τον ΟΑΕΔ. Το θέμα όμως είναι τι έγραφε. Μεταξύ των νομών που δίνονται επιδοτήσεις είναι η Καλαμάτα και η Μεσίνη, δύο πόλεις που μόνο παραμεθόριες δεν μπορούν να χαρακτηριστούν. Πιο συγκεκριμένα, η επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ αναφέρει. Επίσης, επιδοτούνται με ποσοστό 1% όλες οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις εφόσον είναι εγκατεστημένες στους νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Θεσπρωτείας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλόρινας, Πέλλας, Κιλκής, Σερών, καθώς και στις επαρχίες Καλαμάτας και Μεσίνης του νομού Μεσσηνίας. Ακόμα όμως και τα πιο παράξενα έχουν και τις εξηγήσεις τους. Σύμφωνα με τον διοικητή του ΟΑΕΔ, Θεόδωρα Μπατζόγλου, η Μεσσηνία εντάχθηκε σε αυτές της παραμεθορίου αμέσως μετά τον μεγάλο σεισμό του 1986. Πρόκειται για τον νόμο 1836 που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 1989 με δήμαρχο Καλαμάτας τον Σταύρο Μπένο και υπουργό εργασίας τον Γιώργο Γεννηματά. Ορίστε, αυτό το να μην μπορούμε να βρούμε με τίποτα τον κύριο Μπατζόγλου απόψε. Κύριε Μπατζόγλου, θα έπρεπε να βγει να μας πει αν η Αθήνα είναι παραμεθόριος περιοχή, αν το Μενίδη είναι παραμεθόριος περιοχή, αν η Ηλία, η πατρίδα σου, Άκη, που με τις φωτιές και τα λοιπά. Αυτό λοιπόν το 1989 είχαν ψηφίσει αυτό το νόμο που το λέει. Η Ελλάδα έχει γίνει παραμεθόριος λοιπόν, περιοχή. Αυτό που είπε τώρα και το ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Μην τα λέτε αυτά γιατί θα πάρετε τις μετρητές κάποιος και θα σας πει άλλο. Καθίστε να ενημερωθεί ο κόσμος και άφησε τα... Το υπόλοιπο της Αθήνας δεν είναι παραμεθόριο πια. Η φτώχεια δεν έχει στήσει χώρο. Το 1989 λοιπόν Άκη ψηφίστηκε αυτός ο νόμος και πολύ σωστά τότε είχε ψηφιστεί γιατί μετά από τους σεισμούς του 1986 για να ενισχυθούν οι βιοτεχνίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπήρχε μια περίπτωση να επιδοτηθούν κατά τα πρότυπα που επιδοτούνται οι παραμεθόριες περιοχές. Παραμεθόριες περιοχές, κυρία Μπατζόγλου, είναι περιοχές δίπλα στο διαθόριο. Δεν είναι στην Καλαμάτα, ούτε στη Μεσσίνη. Άρα λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να βγάζετε τώρα και να αφήνετε τον νόμο εκεί, να πλανάτε και να πείτε εντάξει, μόνο θα περάσει και αυτό. Δεν πειράζει. Ήτανε το 1989. Αυτή είναι η κοροϊδία στον ελληνικό λαό. Γι' αυτό δεν βγαίνει ο κ. Σαββατζόγλου. Είναι απλό. Γιατί, παλιά δεν τον βλέπω τον Καψαμπέλη να πολύ συμφωνεί. Εγώ δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνεί ο Καψαμπέλη. Με την σκοπότητα που αποδίδει ο κ. Μιλωνάκη. Όχι, ο κ. Μιλωνάκη, α πούμε, νομίζω έτσι με μια θεμητή υπερβολή τα ισοπεδώνει όλα. Υπό την εξή έννοια. Ότι αν έχει ευθύνη ο κ. Σαββατζόγλου, έχει. Αλλά από το 89 υπάρχει αυτό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όχι σαν παραμεθόριο. Ακριβώς σαν παραμεθόριο. Δεν έχει αλλάξει ο νόμος. Λόγω της... Κάνεις λάθος. Έχει μπει στις... Να τον αλλάξει τον νόμο τώρα λοιπόν. Κύριε Μιλωνάκη να μιλήσει και κανένας άλλος. Και λέω λοιπόν ότι τόσα χρόνια βολεύονταν όλοι. Όλες οι κυβερνήσεις. Δηλαδή από την εποχή του αημνήστου Γεννηματά.
που με δική του πρωτοβουλία είχε γίνει αυτή η προνομιακή μεταχείριση για την ιδιαίτερη πατρίδα του. Καλώς μπορεί να έχει γίνει. Συμφωνώ. Μα για ένα διάστημα. Μας τρελαίνει. Μα για ένα διάστημα. Θα μας τρελάνε. Μετά όμως κανείς δεν φρόντισε. Κανείς δεν φρόντισε να βγάλει από αυτές τις ευρωεκλογικές διατάξεις. Είναι ουδέν μονιμότερο προσωρινό. Αλλά γίνεται πάντοτε για σεισμόπληκτη περιοχή. Εδώ συζητούμε το να βγει η Καλαμάτα ή να μπουν και οι άλλες περιοχές. Να μπουν και οι άλλες. Ποιο συζητάμε, το να βγει η Μεσσηνία ή να μπουν και οι άλλες περιοχές. Ό,τι είναι παραμεθόριο είναι παραμεθόριο. Δεν μπορεί να βαφτίζουμε κάτι άλλο ως παραμεθόριο. Να βγουν και μετά να υπάρξει ένα τέτοιο. Εδώ πρέπει να επιστρέψουμε στη λογική. Δηλαδή θα πρέπει να ξεφύγουμε. Βόλευε όλους αυτή η κατάσταση. Από τον τοπικισμό. Εντάξει, γιατί ακριβώς. Μην τα φορτώνουμε όλα στον Αμπατζόγλου. Το να μην υπάρχει λογική στην πολιτική της πολιτείας οδηγείται σε αδιέξοδα και σε αδικία. Και αν θέλουμε να έχουμε ένα κράτος, θα πρέπει πάνω απ' όλα να φροντίζουμε την κοινωνική συνοχή. Η κοινωνική συνοχή, βασική παράμετρος για να υπάρξει, είναι το δίκαιο και το λογικό. Όταν δεν υπάρχει δίκαιο και λογικό, τότε διαλύεται η κοινωνική συνοχή και υπάρχει αποδοκιμασία. Φαντάζομαι ο κύριος Σαμαράς που θέλει να είναι πρωθυπουργός των Ελλήνων και όχι πρόεδρος της Λέγκας Μεσσηνίας, θα είναι ο πρώτος που θα πάρει ένα τηλέφωνο και θα πει: Όχι την πατρίδα μου, δεν είναι παραμεθόριος περιοχή. Βάλτε μια άλλη περιοχή που έχει ανάγκη. Διότι είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος και όχι Λέγκας του Βορρά, όπως είναι ο Μπέρτος Μπόση. Δεν θα είναι Λέγκα της Λέγκας Μεσσηνίας. Θα πρέπει να δώσει το καλό παράδειγμα και ο κύριος Αμπατζόγλου. Είναι πρόεδρος του ΑΕΔ που πληρώνεται από τους φορολογούμενους πολίτες όλους και όχι μόνο τους Μεσσήνιους. Διαφορετικά και εγώ που είμαι από το Αγρίνιο, να ανακηρύξω το Αγρίνιο πριγκιπάτο. Λοιπόν, ο κύριος Αμπατζόγλου. Το αξίζει. Ο κύριος Αμπατζόγλου. Μα έτσι είναι. Συγγνώμη. Λοιπόν, δεν έπρεπε να πει ότι στην επιστολή που είπε ότι υπάρχει ο νόμος από τότε κτλ. Δεν έπρεπε να πει. Ναι, είναι ένα λάθος του νόμου ή μία παράληψη ή μία μη βελτίωση. Με συγχωρείτε. Ζητάτε από κόμματα που στηρίχθηκαν στην εξουσία διαμέσου της διαπλοκής. Να μην ζητάμε το λογικό δηλαδή, να λέμε ότι εντάξει αφού στηρίχθηκε... Α, ένα λεπτό, γιατί έχουμε τον κύριο Αμπατζόγλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δικητά, καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Καλησπέρα κύριε Παυλόπουλε, δεν ξέρω αν ακούμε καλά, γιατί πολύ καλά, πολύ καλά ακούγεστε, πολύ καλά. Πείτε μας σας παρακαλώ πολύ, πώς προέκυψε η Καλαμάτα μέσα στις επιδοτούμενες από τον ΟΑΕΔ παραμεθοίους περιοχές? Η Καλαμάτα δεν προέκυψε τώρα, είναι από το 1989 μετά από ένα νόμο που αφορούσε αναπτυξιακές περιοχές. Αναπτυξιακός νόμος ήταν αυτός. Για τους σεισμούς. Έκτοτε η Καλαμάτα έχει επιδοτηθεί ως... Αν μου επιτρέψετε για μισό λεπτό για να καταλάβει ο κόσμος. Να καταλάβω το εξής. Έκτοτε μετά την ένταξή της, το χαρακτηρισμό τους ως... παραμεθόρια περιοχής για την ανάπτυξή της και την αναστήλωσή της μετά τους σεισμούς. Έχει επιδοτηθεί η Καλαμάτα από τον ΟΑΕΔ? Θα σας πω. Υπήρχε από το 1982 ένας αναπτυξιακός νόμος στον οποίο υπήρχαν πάρα πολλοί νομοί της χώρας. Σε αυτόν λοιπόν τον νόμο τον αναπτυξιακό, ναι, το 1989 μετά τους σεισμούς, ναι, αποφάσισε η τότε κυβέρνηση και έβαλε και την Καλαμάτα ακριβώς λόγω των σεισμών. Με συγχωρείτε, για να καταλάβω λίγο, αυτός ο αναπτυξιακός νόμος ήταν για τους παραμεθόριους νόμους? Δεν έλεγε παραμεθόριους, όχι κύριε. Δεν έλεγε. Γενικά. Μα μισό λεπτό κύριε Παπαδόπουλο, κύριε Δεκητά, με συγχωρείτε, αφού γράφετε για παραμεθωρίους περιοχάς. Άμα το δούμε, το δούμε. Δηλαδή τι είναι, δεν το είδαμε. Λοιπόν, να με ποια κριτήρια. Για να απαντήσει όμως. Μην το παρεχόλουμε. Συγγνώμη. Λοιπόν, υπήρξε ένας αναπτυξιακός νόμος το 1962. Από το 1982 υπάρχει αυτός. Όριζε ορισμένες περιοχές. Επεκράτησε να λέγονται παραμεθωρίες. Έτσι το καταλάβαινε ο κόσμος. Ναι. Αυτός όμως ο νόμος αφορούσε πολλές περιοχές της χώρας. Από την Καβάλα και το Κυλκής μέχρι την Δωδεκάνησο και τη Σάμμο. Γιατί η Καβάλα και το Κυλκής δεν είναι παραμεθόριες περιοχές? Το 1989 αποφασίστηκε να πήγε η Καλαμάτα λόγω των σεισμών, όπου τι γινόταν, μπορούσε να δοθεί μια οικονομική ενίσχυση από τον ΑΕΔ στις επιχειρήσεις αυτών των περιοχών, ο οποίος με τη σειρά του επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Παρέμεινε αυτή η διάταξη επί πολλά χρόνια και να σου πω και την αλήθεια. Εγώ, ο οποίος ανέλαβα πριν από ελάχιστους μήνες τον ΟΑΕΔ, δεν γνώριζα καν την ύπαρξη αυτού του νόμου, διότι απλά δεν είναι σε χρήση την περίοδο. Στο site του ΟΑΕΔ, βεβαίως, από την προηγούμενη διοίκηση και καλώς,
και εντός επαναλαμβάνω, υπάρχουν ερωτήσεις πολιτών και απαντήσεις που δίνουν οι υπηρεσίες. Και έτσι βγήκε όλο αυτό το θέμα. Πρόκειται περί όνος και άδειας, δηλαδή, η υπόθεση αυτή όλη. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή βεβαίως θα... πολίτες βγήκε αυτό το θέμα. Α, πρέπει να διορθωθεί. Συγγνώμη, από τους πολίτες βγήκε αυτό το θέμα. Αλλά δεν θα απολογηθώ και για νόμους 89 εγώ βεβαίως. Κύριε Διοικητά, με συγχωρείτε. Ναι, αλλά με τους οποίους όμως νόμους του 89 μέχρι σήμερα γίνεται ένας τρόπος διαχείρισης. Επειδή να περάσει νέος νόμος από τη Βουλή 25 χρόνια. Δεν είναι αυτό το θέμα στο 89, κύριε Δημητρή. Μην εφαρμόζεται ο νόμος ελληνικής δημοκρατίας. Όταν εσείς ως Πεμικίνη, σας παρακαλώ. Όταν εσείς βγάλατε την εγκύκλιο για την επιδότηση του ΟΑΕΔ. Δεν έχω βγάλει καμία εγκύκλιο, κύριε Παύλο. Πώς βγήκε αυτή που η εγκύκλιος κυκλοφόρησε. Θα σας πω. Η εγκύκλιος βγήκε ναι. Το 1989, ήταν μια υπουργική απόφαση. Και έκτοτε ανανεώνεται κάθε χρόνο, αυτό είναι. Έκτοτε, ναι. Έκτοτε, αφήστε με να σας πω. Ναι. Έκτοτε δεν υπήρξε εγκύκλιος διοικητή ο ΑΕΔΙ, ο οποίος να εξειδικεύει αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Και έχει παραμείνει. Είναι μια ουρά, ένα υπόλοιμα παλαιού νόμου, ο οποίος όταν ψηφίστηκε, καλώς ψηφίστηκε. Άρα δεν μπήκε, λέτε τώρα. Και τώρα κάποια στιγμή θα πρέπει να διορθωθεί. Δεν μπήκε τώρα η Μεσσηνία. Κύριε Νικητά, δηλαδή σήμερα που δημιουργήθηκε το θέμα, εσείς εισηγηθήκατε την τροποποίηση του νόμου ώστε να αφαιρεθεί ο νόμος Μεσσηνίας. Κύριε Καψαπέλη, να σας πω το εξής. Αυτό το πράγμα δημιουργήθηκε σήμερα το απόγευμα. Ενημερώθηκα και εγώ από τις υπηρεσίες ότι υπάρχει. Σας λέω ότι επί των ημερών μου, εγώ είμαι ελάχιστος μήνες διοικητής του ΟΑΕΔ. Ουδέποτε έγινε χρήση αυτής της διάταξης. Εισηγηθήκατε σήμερα και σε ποιον. Ότι πρέπει να υπάρξει άμεση τροποποίηση. Είναι προφανές. Από αύριο το πρωί θα επιληφθούμε συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες για να κάνουμε τροποποίηση των αντίστοιχων διατάξεων. Μπράβο, κύριε Παπαδόπουλο. Αυτό δεν γίνεται από τα τηλέφωνα. Αυτό ρωτάω. Καλά, δεν θα το αποφασίσει τώρα. Οι περιοχές, καταρχήν είναι πολιτική απόφαση αυτό, έτσι. Του Υπουργού Εργασίας εννοείται, εκείνος. Ποιος θα πάρει την απόφαση. Κάνδη, Ρόδος, Εύρος, Χίος, Λέσβος, Μυτιλίνη, Δωδεκάνησος, Συμπαθία, κύριε Κοιτά, αυτές που μας είπατε τώρα είναι οι παραμεθόριες περιοχές και οι Σέρες και το Κιλκής είναι παραμεθόριες περιοχές. Όχι για τώρα. Να μιλάμε με ακρίβεια, είναι η περιοχή Δέλτα του Αναψυξιακού Νόμου. Ποιος θα πάρει, κύριε Νικητά, την απόφαση. Παραμεθόριες τις λέμε για να τις καταλάβει ο κόσμος. Όχι, 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 είναι δίπλες αναψυξιακές περιοχές Αναψυξιακού Νόμου. Κύριε Αμπατζόγλου, πολιτικά ποιος θα αποφασίσει την τροποποίηση και το περιεχόμενο της τροποποίησης. Η κυβέρνηση, κύριε. Ο υπουργός. Ποιος υπουργός, δηλαδή. Εργασίες. Επισπέρδων υπουργός είναι υπουργός εργασίας. Μιλήσατε μαζί του σήμερα. Του εξήγησα πως έχει το θέμα. Εξήγησα ότι πρόκειται για ένα υπόλοιμα παλαιού νόμου που δημιουργεί αυτή τη στιγμή κακή εικόνα και παρεξηγήσεις. Και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που θα επιληθεί. Όχι μόνο αυτό. Και αδικίες. Και αδικίες. Διότι θα πει ο άλλος ο οποίος είναι στην Ηλία ή είναι στην Λαμία ή στη Φωκίδα, γιατί σε μένα και όχι στην, γιατί στην Καλαμάτα και όχι σε μένα. Δεν θα διαφωνήσουμε επ' αυτού. Έτσι. Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έγινε ούτε επί ημερών αυτής της κυβέρνησης. Ούτε... Είναι σαφές, κυρία Μπατζόγλου, εσείς μας λέτε κατά κλείδι. Μας λέτε δηλαδή ότι είναι πολιτικό θέμα ποιες περιοχές μπαίνουν και όχι υπηρεσιακό ή μήπως ισχύει το ανάποδο. Είναι υπηρεσιακό καθαρά. Σας είπα ότι ο αναπτυξιακός νόμος 1262 που ισχύει στην Ελλάδα από το 1982... Μια λεπτά. Είναι, κύριε Μπατζόγλου, ακούστε με λίγο. Επειδή υπάρχει μια αντίφαση τώρα σε αυτό που μας μιλάτε λέτε. Μιλάτε πάρα πολύ και δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω. Σας ρωτώ κάτι συγκεκριμένο. Περιοχές που μπαίνουν σε αυτή τη διάταξη είναι πολιτικό θέμα ή υπηρεσιακό. Όχι, είναι νόμος. Είναι απόφαση της Ελληνικής Βουλής. Δεν θα αποφασίσω εγώ όπως καταλαβαίνετε. Αλλά σας εξηγώ ότι εκτός από τις περιοχές του αναπτυξιακού νόμου του συγκεκριμένες, η Καλαμάτα το 1989 αποφασίστηκε να πει και καλώς κατά την άποψή μου τότε αποφασίστηκε να πει λόγω των σεισμών. Ο κύριος Βρούτσης τι σας είπε σήμερα, ότι τι θα κάνει. Θα το δούμε. Κοιτάξτε, κύριε Παυλόπουλε, δεν αποφασίζονται αυτά τα πράγματα σε τηλεοπτικό χρόνο. Σωστό, θα, σωστό. Θα δούμε συγκεκριμένα και θα καταλάβουμε. Η Ηλία μπήκε, κύριε Αμπατζόγλου, μετά τις πυρκαγιές.
η Ηλία μπήκε σε αυτό το νόμο. Κοιτάξτε, τότε είχε επιλεγεί αυτός ο τρόπος για να ενισχυθούν οι περιοχές της Καλαμάτας. Για την Ηλία υπήρξαν άλλοι τρόποι με τους οποίους ενισχύθηκαν οι αντίστοιχες επιχειρήσεις του νομού Ηλίας. Το Ταμείο των Πυροπλήκτων που χάσαν τα λεφτά. Εντάξει, δεν θα απαντήσω και αυτό. Όχι, βέβαια. Δεν το πήρατε εσείς το Ταμείο. Να είστε καλά, κύριε Παντζόγλου. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Πρέπει να αποφασιστεί κοινά ότι αν σε αυτό το συγκεκριμένο νόμο θα μπαίνουν μόνο οι περιοχές οι οποίες είναι στην Παραμεθόρια, όπως είπε ο Αντώνης, και θα υπάρχουν άλλοι που θα φροντίζουν αναπτυξιακά τις πληγήσεις περιοχές όπως η Ηλία και η Καλαμάτα τότε, ή θα υπάρχει ξεχωριστό θέμα. Ναι, βεβαίως. Υποθέτω πάντως ότι. Είναι ο Εύρος. Από τη στιγμή που ο διοικητής του ΑΕΔ ενημέρωσε τον αρμόδιο υπουργό, δεν ξέρω κατά πόσο είναι ο Βρούτσης ή ο ανταγωνιστικότητας κτλ. Γιατί αν πρόκειται για αναπτυξιακό νόμο, αν είναι όμως ο αναπτυξιακός νόμος που έχει ορίσει, ακριβώς. Μικρή σημασία έχει, αλλού θέλω να καταλήξω. Θεωρώ ότι αύριο κιόλας, εάν τρέχει κάποια διαδικασία με αυτόν τον όρο, ότι η Μεσσηνία είναι Παραμεθόριος, θα πρέπει να σταματήσει μέχρι να ξεκαθαριστεί το ζήτημα και στη συνέχεια να. Να μην γίνονται αιτήσεις, λέτε. Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. Δεν υπάρχει ζήτημα με την περιοχή, για να μην πάρει σίγουρα. Για όνομα του Θεού. Έτσι, απλά είναι όπως το είπα ο Αντώνης. Μα και οι ίδιοι κάποιοι πλέον θα αντιλαμβάνονται ότι αυτό είναι ένα ξεπερασμένο είναι και γίνεται κατάκριση και παρεξηγήσιμο πλέον αυτού του νομίου. Πάμε στον κύριο Νικολόπουλο, πρώτο τηλεθεατή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Έχω μία ένσταση πάνω σε αυτό με τις Παραμεθόριες. Ναι, ναι. Θα ήθελα να συμπεριληφθεί και το χωρίο μου, είναι και η Αρκάδια κοντά. Να μην μείνει αδικημένο. Ο καθένας δικαίως, κύριε Νικολόπουλε, παρακαλώ. Λοιπόν, εντάξει, πολλούς προβληματισμούς έχει εδώ πέρα η εκπομπή σας κάθε βράδυ που παρακολουθούμε. Συγχαρητήρια κιόλας για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Εγώ θα ήθελα να θέσω ένα προβληματισμό που έχω. Δούλευα και δουλεύω στον ιδιωτικό τομέα. Και προημερών μας ανακοινώθηκε ότι θα μας κοπούν κάποια επιδόματα από τους μισθούς μας. Μπορώ να αναφέρω τα επιδόματα. Παρακαλώ. Επίδομα γάμου, 92 ευρώ. Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας, άλλα 92 ευρώ. Ένα άλλο επίδομα 139 ευρώ. Επίδομα γάλακτος 24 ευρώ. Επίδομα χειριστού μηχανημάτων άλλα 83 ευρώ. Αυτά έχουν ένα άθροισμα αρκετό. Πώς θα τα απεξέλθουμε δηλαδή εμείς στις οικογένειές μας, στις υποχρεώσεις μας, στις τράπεζες, στα δάνεια, όταν μας κόβουν τους μισθούς και μας διαλύουν σιγά σιγά. Να είστε καλά, κύριε Νικολόπουλε. Πάμε στον κύριο Καρκαβάτσο. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα. Παίρνω από το Πανέ, από το Ηράκλειο της Κρήτης, είμαι υπάλληλος του Πανεπιστημίου Κρήτης και ήθελα να κάνω μέσω της εκπομπής σας μία έκκληση στον Υπουργό, στον κύριο Αρβανιτόπουλο ή στον κύριο Μητσοτάκη σχετικά με τη διαθεσιμότητα που μας βγάζουν. Εμείς είμαστε τεχνικοί, είμαστε ηλεκτρολόγοι. Τώρα σας ακούω και έχω μπερδευτεί λίγο. Ακούω τη φωνή μου. Λοιπόν, να χαμηλώσετε την τηλεόραση, κύριε Καρκαβάτση. Ναι, ναι. Το θέμα είναι πιο τώρα, ότι η Υπουργική Απόφαση ζητάει να φύγουμε από την Υγειονομική Υπηρεσία 9 άτομα. Πόσοι είμαστε σύγχρον? 8. Πόσοι? Είμαστε 8. Ζητάει η Υπουργική Απόφαση 9 και είμαστε 8. Είναι και ένα στο μέλλον που θα προλαβώνετε. Προφανώς. Ένα λεπτό. Είμαστε όλοι ηλεκτρολόγοι. Ένα λεπτό, κύριε Καρκαβάτσε μου, ένα λεπτό. Να και αμάτσο. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ πολύ. Παίρνετε τηλέφωνο από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Ναι, από το Ηράκλειο, όχι αυτή τη στιγμή το Πανεπιστήμιο. Από το Ηράκλειο, ναι. Λοιπόν, λέτε λοιπόν ότι η υπουργική απόφαση για τις διαθεσιμότητες θέλει 9 άτομα από την υπηρεσία σας. Ζητάει 9 άτομα ΔΕ τεχνικούς. Και εσείς είστε? Και εμείς είμαστε 8. Ζητάει, μ' ακούτε, ζητάει τεχνικούς ανειδίκευτους και εμείς είμαστε, και είμαστε 8 σύνολο και είμαστε ηλεκτρολόγοι. Από τη στιγμή που θα φύγουμε σε διαθεσιμότητα, ένα ολόκληρο ίδρυμα, το οποίο είναι τεραστιώδης η έκτασή του και η ισχύ του σε ΒΑΤ, μένει χωρίς ούτε ένα ηλεκτρολόγο.
Δηλαδή μέσα σε μία εβδομάδα θα καταρρεύσει όλο το σύστημα. Μα δεν καταλάβατε ακόμα, με συγχωρείτε, ο ηλεκτρολόγος θα βρεθεί. Θα είναι ανειδίκευτοι οι ηλεκτρολόγοι, οι οποίοι θα τους πάρουν με 400 ευρώ για δίμηνες. Μα δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Ένα λεπτό σας παρακαλώ πολύ. Ξέραμε ότι είστε 8. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, εδώ δεν το ξέρω ομίδι. αυτό δεν ξέρω πώς βγήκαν. Το οργανόγραμμα θα λέει 9. Καταντάει ανέκδοτο. Δεν στείλανε καταστάσεις. Δεν στείλανε καταστάσεις. Έχετε ειδοποιηθεί ότι βγαίνετε σε διαθεσιμότητα, σας έχει έρθει το χαρτί. Ακούστε με, ναι, έχουν έρθει οι προσωρινοί πίνακες. Ναι. Εγώ κάνω μία προσπάθεια τεράστια τώρα σε 2 εβδομάδες προκειμένου να μιλήσω με τον κύριο Αρβανιτόπουλο, είτε το διευθυντή του γραφείου του. Σήμερα προσπαθούσα να μιλήσω με την κυρία Χριστοφιλοπούλου, αλλά λόγω τη Τρόικα. Ήταν με το πρόβλημα Μέρκελ, μεγάλο. Μίλησα με τη διευθύντρια, με το σύμβουλο το νομικό. Έστειλα πάλι τα χαρτιά, γιατί έχουμε στείλει από την Πριτανία. Δηλαδή, έχουμε στείλει όλα αυτά τα διαδικαστικά που πρέπει και τις ενημερώσεις. Αλλά. Και δεν μπορούμε να βρούμε άνθρωπο. Πιστεύαμε δηλαδή ότι τελικά θα εξαιρεθούμε εμείς. Λόγω της αυτής της υπόθεσης. Εκείνοι στο Υπουργείο θεωρούν ότι βγάζονται σε διαθεσιμότητα 9 ανειδίκευτους. Σωστά. Και εσείς είστε 8 ειδικευμένοι. Είμαστε 8 ειδικευμένοι ηλεκτρολόγοι, θα καταρρεύσει όλο το σύστημα. Και ποιο είναι το θέμα τώρα, ότι θα χάσουμε και τη δουλειά μας. Είμαστε, ξέρω εγώ, τρίτε και έχουμε προβλήματα και τα λοιπά, όλοι μας. Και παράλληλα την επαύριο θα ζητάνε ηλεκτρολόγους. Θα βρούμε. Δηλαδή δεν υπάρχει θέμα λογικής. Το θέμα είναι ποιο τώρα. Εγώ φαντάζομαι προφανώς ότι έχει γίνει κάποιο λάθος. Ναι, μάλλον. Πρέπει να το δείτε λίγο παραπάνω. Λίγο να το ψάξετε παραπάνω. Λάθος έχει γίνει. Εγώ απευθύνομαι στην εκπομπή. Εδώ έχουμε λογική περικοπών, κόψιμο κεφαλιών, οριζόντια. Δεν τους ενδιαφέρει αν αυτό το ίδρυμα δεν θα έχει 8 ηλεκτρολόγους και οι 8 που ήταν εκεί πέρα και οι 8 απολύτων. Ακούστε να είναι όλο εργαστήρια. Είναι όλο εργαστήρια. Έχουμε ένα κόσμημα τη μικροελεκτρονική, μ' ακούτε? Ναι. Θα καταρρεύσουν όλα. Μέσα σε μία εβδομάδα θα καταρρεύσουν όλα. Δηλαδή είμαστε εργαζόμενοι 20 χρόνια τώρα. Τα πράγματα δεν είναι απλά. Θα παίρνουν συνεργεία απ' έξω, κύριε Καλαμάτσο. Θα βρίσκουν, τον τρόπο. Θα πάρουν τα συνεργεία απ' έξω. Πρέπει να πάμε σε διαδικασία. Αυτό θέλω να πω. Ελπίζω να τα απεξέλθουν. Ελπίζω ότι σας ακούν. Εγώ μέσω της εκπομπής σας, επειδή είστε μέσα στο χώρο αυτό, εγώ σας παρακαλώ να τους ειδοποιήσετε. Θα το κάνουμε. Να δουν τα έγγραφα που έχουμε στείλει. Θα το κάνουμε. Τίποτε άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε. Και να τα στείλετε και σε εμάς τα έγγραφα, να τα δούμε κι εμείς. Ναι, βεβαίως. Να είστε καλά. Μπορείτε να κάνετε, να αντιδράσετε σε αυτά τα πράγματα. Συναντιδράσετε. Και όχι μόνο. Ναι. Πιο χαμηλά, Λόλα, πιο χαμηλά, Λόλα, μαζί σου πέφτω χαμηλά. Φτιάξε το δικό σου μουσικό κόσμο, ό,τι κι αν κάνεις, όπου κι αν είσαι. Η Κοσμοτέ καλωσορίζει το Spotify, τη δημοφιλέστερη μουσική υπηρεσία στον κόσμο, με δυνατότητα να δημιουργείς τα δικά σου playlists και να τα μοιράζεσαι με τους φίλους σου. Δοκίμασε το Spotify Premium εντελώς δωρεάν για τους 2 πρώτους μήνες και δωρεάν streaming για όλους τους συνδρομητές Κοσμοτέ. Ήθελες απεριόριστη μουσική. Έγινε. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας εσύ. ΕΤΕΚΑ, η σύγχρονη ελληνική εταιρεία που σε γεμίζει κάθε μέρα. Στο δρόμο, με πανελλαδικό δίκτυο πρατηρίων καυσίμων. Στο σπίτι, με πετρέλαιο θέρμανσης. Στη θάλασσα, με σεβασμό στο περιβάλλον. ΕΤΕΚΑ, δύναμη χωρίς όρια. Σκολίωση, κύφωση. Βρείτε τώρα τη λύση στους ειδικούς του Σπόνδυλος. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας ή έλατε από κοντά στην Αθήνα. Σπόνδυλος, το όνομα που έγινε συνώνυμο της σκολίωσης. Δεκαήμερο προσφορών στην IKEA. Για λίγες μόνο μέρες στην IKEA, μείον 20% σε όλα τα παπλώματα και τις παπλωματοθήκες και το σπίτι μας παίρνει ζωή. Μέχρι το Σάββατο, 23 Νοεμβρίου. IKEA. Μήπως δεν ακούτε καλά? Μήπως αισθάνεστε βουλωμένα τα αυτιά σας? Μήπως δεν έχετε ακούσει το Ντοζάν? Ο Ντοζάν, φυσικές οδικές σταγόνες με βιολογικά συστατικά, απομακρύνουν το κερί από τα αυτιά και σας βοηθούν να ακούτε καλύτερα. Ο Ντοζάν Σπρέι αποτρέπει τη δημιουργία βύσματος, αντικαθιστά τις μπατονέτες και είναι ιδανικό για την καθημερινή υγιεινή των αυτιών. Ο Ντοζάν, βάλτε το καλά στα αυτιά σας. Και ο Ντοζάν Νάσα Σπρέι ελευθερώνει την αναπνοή. Ακυνθός, ελληνική γη, που οργώνει ο ήλιος και δροσίζει η θάλασσα.
Ελαιόλαδο Ζακύνθου. Άρωμα και γεύση, ποτισμένα ομορφιά και ντόπια παράδοση. Ελαιόλαδο Ζακύνθου. Προϊόν προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης. Μοναδικό από τη φύση του. Μίσον Γη. Ενέργεια χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Θέλετε συνέχεια ζεστό νερό και δωρεάν? Αποκτήστε τώρα το νέο ηλιακό θερμοσύφωνα ηλιόθερμο ΕΚΟ 150 λίτρων μόνο με 565 ευρώ. Βρείτε έναν από τους 160 αντιπροσώπους στο ηλιόθερμο.gr. Ηλιόθερμο από τη Σόλε. Το νέο παρανοίξ με τη σύνθεση δικής δράσης είναι η σίγουρη μέθοδος για να εξαλείψετε ψήρες και κόνιδες από το κεφάλι του παιδιού σας μια για πάντα. Παρανοίξ, 100% αποτελεσματικό στην εξάλειψη ψήρων και κονίδων με μία εφαρμογή και με φυσικό τρόπο δράσης. New Forum. Επενδύει και έμπρος. Ασφαλίζει τη ζωή. Κλικάρετε την επιλογή σας. newforum.gr. Πρότυπο κέντρο ανακύκλωσης νομού Αττικής και Νήσων, Τσιβόλας Ανακύκλωση. Το αυτοκίνητό σου γίνεται δική μας υπόθεση. Τσιβόλας Ανακύκλωση. Για άμεση εξυπηρέτηση, τηλεφωνήστε στο 22 990 46 180. Μία από τις τρεις είναι αδύνατο να παραβιαστεί, γιατί ο Στέλιος βρήκε τη λύση από μέσα. Έχει Power Bar, η μπάρα που ασφαλίζει εσωτερικά και θωρακίζει την πόρτα σας μαζί με ό,τι αγαπάτε. 210-577-8090. Power Bar. Ασφάλεια εκ των έσω. Η ThermoEco έχει όραμα την εξοικονόμηση της ηλιακής ενέργειας. Έφερε στη χώρα μας ένα νέο τύπο ανοξείδωτου του ηλιακού θερμοσύφωνα με συλλέκτη από λάμπες και νου. Θα μας βρείτε Γρηγορίου Λαμπράκη και Χρυσοστόμου Σμύρνης. Πλατεία Άρεως 5. Τηλέφωνο 210-4952-519. Ταλαιπωρήστε από συνάχη. Έχετε βουλωμένη μύτη και καθαρροή. Ρονάλ απελευθερώνει γρήγορα την αναπνοή με 3 ψεκασμούς 2 φορές την ημέρα. Έτσι μπορείτε να αναπνεύσετε ελεύθερα. Ρονάλ. Ξεμητήστε ελεύθερα. Εσείς προτείνετε χώρο. Εμείς ιδέες και λύσεις. Γκρούπο Κουτσίνε. Και τελειώσατε. Δείτε το site μας www.groupokoutsine.gr. Εξαγωγές, εξωστρέφεια, ExpoTroph. Το τρίτο ελληνορωσικό συμπόσιο στη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών. Τον Ιανουάριο στο Ολυμπιακό Ακίνητο Ξεφασκίας Δυτικό Αεροδρόμιο. Ανακοινίζετε, γκρεμίζετε. Θέλετε κάδο περισυλλογής αποβλήτων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές σε όλη την Αττική με ένα τηλεφώνημα. 6944-204-107. Για να έχετε ένα μπελά λιγότερο. Στα δύσκολα καλέστε 96195. Πανελλήνιος Οργανισμός Μονώσεων. Για κάθε πρόβλημα στεγανοποίησης, για κάθε θερμομόνωση, για κάθε κτίριο. Με 20 χρόνια γραπτή εγγύηση. ΠΑΟΜ. Πανελλήνιος Οργανισμός Μονώσεων. 96195. Καλύτερα σόμπα. Καλύτερα πέλετ. Καλύτερα η δική μας. Η ελληνικής κατασκευής σόμπα πέλετ με άριστη ποιότητα για ασύγκριτη οικονομία. Ζεσταθείτε χωρίς να ξοδευτείτε. Νίκος Καγιόπουλος. Κρύο. Καιρός για πέλετ. Στην Istiqbal κάθε μέρα ανοίγουν πολλά σπίτια. Ελάτε να ανοίξουμε και το δικό σας. Κρεβατοκάμαρα, καναπές, τραπεζαρία, όλα μαζί 1500 ευρώ. Και δώρο το στρώμα. Istiqbal. Έτσι ανοίγει σπίτι. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισού 152, έναντι κτέλ. Για πλακάκι στο Νικολακάκι. Πλακάκια και έπιπλα μπάνιου. Ήδη γίνεις σε απίστευτες τιμές. Πλακάκια δαπέδου, έπιπλα σαλονιού. Για πλακάκι στο Νικολακάκι. Λεωφόρο Καραμαλή 127, Αχαρνέ. Maras Flame. Ενεργειακά ζάκια καλωριφέρ. Οικολογικές ξυλόσωπες, λέβητες ξύλου και πέλετ. Υψηλή θερματική απόδοση και οικονομία. Maras Flame. Λεωφόρος Μαραθώνος 42 Παλίνη. Για καλό κρέας, μη πάτε μακριά. Ελάτε στο κρεοπωλείο Κατζό στο Εγάλεο. Πρόταση της εβδομάδας. Νεαρό μοσχαράκι που βράζει γρήγορα. Είναι πολύ μαλακό και η εκτροφή του έγινε αποκλειστικά με γάλα και καλαμπόκι. Ελιά με κόκαλο 4,89. Ελιά χωρίς κόκαλο 6,98. Σπαλομπριζόλα για κάρβουνο 5,69. Με την εγγύηση και την πιστοποίηση τη ΕΖΑ. Κρεοπωλείο Κατζός. Κόβουμε τις τιμές με τον Μπαλτά. Ιδιωτικό κτέο κόμβος Κηφισίας στο Μαρούσι. Τώρα και για μωτό στο πιο κεντρικό κτέο της Αθήνας. Και για μωτό κτέο στο κόμβο Κηφισίας. Η ΆΡΑΓ πληρώνει τα δικηγορικά και δικαστικά έξοδα γιατί το να έχεις δίκιο δεν αρκεί. Το να βρεις το δίκιο σου κοστίζει.
Ένωση 45 κατασκευαστών επίπλου. Έλληνες κατασκευαστές, ελληνικά ποιοτικά έπιπλα, μοντέρνα και κλασικά, φτιαγμένα στα μέτρα σας. Ξεχωριστή αίθουσα 1000 τετραγωνικών μέτρων με προσφορές έως και 70%. Ένωση 45 κατασκευαστών επίπλου. Λεωφόρος Αλίμου 39, Άλιμος. Από τεχνίτες με μεράκι για ανθρώπους με γούστο. Κυριακές πρωί ανοιχτά. Επιστρέφουμε για λίγα λεπτά. Θέλω από όλα θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Σαουλίδη, επειδή αύριο συζητούνται οι πληστηριασμοί και επειδή πιέζει το ΟΗΚΑ για την απελευθέρωση και ούτω καθεξής, εσείς δεν λέγατε προεκλογικά αν έρθει η αριστερά θα μας πάρει, αν έρθουν οι κομμουνιστές θα μας πάρουν τα σπίτια. Και τώρα πάμε σε απελευθέρωση πληστηριασμών και, και τους πολίτες να περιμένουν, να κρέμονται από τα χείλη σας. Να τους πείτε ποιος θεωρείται αδύναμος και ποιος όχι. Λοιπόν, νομίζω ότι εάν χρησιμοποιήσουμε την λογική μπορούμε να καταλήξουμε στο ποιος είναι μπαταχτσής και ποιος δεν είναι. Γιατί η συγκεκριμένη απελευθέρωση... Τη λογική πιανού. Την κοινή της λογική. Σόικας, όχι, την κοινή λογική. Σας, την των δανειοληπτών. Την κοινή ωραία. Γιατί δεν ακολουθείτε η κοινή λογική. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Πώς θα βρούμε τον μπαταχτσί, λοιπόν, όταν τις λίστες που έχετε τις κρύβετε και δεν δείχνετε τίποτα για να βρούμε τους μπαταχτσίδες. Και δεν έχετε κάνει τίποτα για να χτυπηθεί η βόλια φυγή. Ποιον κοροϊδεύετε. Ναι. Τελικά πάει να τα πληρώσουν και οι γνωστοί που πληρώνουν κάθε φορά. Κύριε Πριμικύρη, θυμίστε μου λίγο, καταθέσατε τελικώ την πρόταση για εξεταστική για το εάν ο κύριος Βενιζέλος τελικά... Συμμετείχε σε σκάνδαλο. Πολύ αργή. Έρχεται, μα περιμένουμε. Αργή. Κάθε μέρα. Τρία εμπόδια μπροστά σα. Σας μιλώ ειλικρινά. Γιατί δεν έχει κατατεθεί. Σας μιλώ ειλικρινά κάθε πρωί. Μην ανησυχείτε. Κάθε πρωί ξυπνάω και έχω την αγωνία να δω αν την καταθέσατε. Προσπαθείς να ξεφύγεις. Δεν προσπαθώ να ξεφύγω καθόλου. Δεν προσπαθώ να ξεφύγω. Μην ανησυχείς καθόλου. Ακούστε κάτι, κύριε. Και αυτό σου επαναλαμβάνω. Μακάρι. Όχι γιατί έχουμε κάποια λογική πολιτικού κανιβαλισμού. Αλλά θέλουμε αυτοί οι οποίοι έφαγαν τα λεφτά του ελληνικού λαού να πληρώσουν. Μακάρι, έχει φάει λεφτά ο κύριος Βενιζέλος. Δεν ξέρω. Αλλά... Ο κύριος Βενιζέλος δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Όμως δεν μπορεί τα εκατομμύρια του ελληνικού λαού σε υποβρύχια που γέρνουν, που δεν υπερασπίζονται την εθνική μας άμυνα, να μην έχει κανένας ευθύνη. Δεν το κατάλαβα αυτό. Θα πρέπει λοιπόν και εσείς. Επομένως, αυτοί που έχουν ευθύνη να τιμωρηθούν. Θα πρέπει λοιπόν και. Είναι προφανές ότι όταν η εφορία με συγχωρείς πάρα πολύ. Σε όποιον υπάρχει. Από τη στιγμή που είναι αποδεδειγμένη να αποδίδεται. Φίλε μου, όταν η εφορία έρχεται και σου παίρνει το σπίτι για 1000 ευρώ, δεν μπορεί να αφήνεις σε τελική ανάλυση δισεκατομμύρια του ελληνικού τώρα, λαού που μας οδήγησε σε δυσκολεύομαι να σε ακολουθήσω. Να είναι ατιμόρυτη. Μου κοιτάτε σαν τον Τζίτζικα από το ένα στο άλλο. Εγώ. Τελικά ναι, να πούμε για, για τους πληστηριασμούς, για τα υποβρύχια. Πότε τα βλέπετε, λοιπόν. Πότε τι βλέπετε την κατάθεση για, την, για το θέμα των υποβρύχιων. Αυτό... Γιατί είπε κάτι πριν ο κύριος Καψαμπέλης, ότι υπάρχει μια ζήτηση τώρα εδώ τρεις μέρες ασχολούμαστε με τον κύριο Τατσόπουλο και τον κύριο Μουλόπουλο και τον κύριο από την πολιτική γραμματεία στην κοινοβουλευτική ομάδα, από την κοινοβουλευτική ομάδα στην πολιτική γραμματεία. Έχει και τα προβλήματα. Περιμένουμε... Ναι. Περιμένουμε. Αν με ρωτήσετε για τον κύριο Τσατσόπουλο, θα σας πω την άποψή μου. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα πάνω σε αυτό και είναι η άποψή μου ότι είναι αρνητικότατη η στάση του, έτσι, και είναι έξω από τα πλαίσια και τη λογική των συνεδριακών μας αποφάσεων. Τελεία. Έχει το δικαίωμα ο κύριος Τσατσόπουλος να έχει την άποψή του. Από εκεί και πέρα, οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κρίνουν τον καθένα μας. Ωραία. Θέλω μια φράση από τον κύριο Κατσαβέλα και τον κύριο Σαράκη όταν θα κλείσουμε. Το ουσιαστικότερο όμως μου το κάνετε κάθε φορά αυτό. Παρακαλώ. Το ουσιαστικότερο είναι τα λεφτά των υποβρυχίων. Εγώ αυτό σας είπατε. Το είπατε. Τι μου λέει. Δεν κύριε Κατσαβέλα. Να συμπληρώσω τον κύριο Πριμικύρη και να πω ότι τα λεφτά των υποβρυχίων εμπεριέχουν φυσικά ένα μεγάλο μέρος μίζες, συναλλαγή, υπόγειες καταστάσεις. Αφορούν τον κύριο Βενιζέλο. Ποιοι είναι αυτοί. Όχι, δεν θα πω ότι είναι ο Βενιζέλο. Μα πώς, άμα ξέρετε η Εκκλησιαστική Επιτροπή, θα μου καταθέσατε εσείς ο κύριο Κατσανέβας, δεν μπορεί γιατί είναι εκτός. Ο κύριο Κατσανέβας, αν γνωρίζει, να μας πει. Θα μου επιτρέψετε. Δεν μπορείτε όμως να δημιουργείτε ένα γενικότερο κλίμα ότι όλοι είναι κλέφτες, όλοι είναι μυζαδόροι. Σας παρακαλώ, κάντε μου τη χάρη. Το θέμα των υποβρυχίων το διαχειρίστηκαν 50 άνθρωποι. Παρακαλώ. Είναι υπόλοιπη. Είναι φαίνεται σε δύσκολη θέση. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Οι άλλοι είναι νεκρόφιλοι. Οι πασοκτζίδες. Εσείς.
Και αφήστε με να ρωτήσω. Μπορεί να μιλήσει, ελάτ. Και μου επιτίθεται τώρα. Πείτε, το πείτε πολιτικό τι θα σα έβα. Με συγχωρείτε δηλαδή. Χωρί να έχω πει τίποτα. Δεν έχει νόημα να το πει. Μα με συγχωρείτε. Θέλω να πω ότι τα. Ο κ. Σαουδί τώρα πολιτικό κόμμα δεν έχει. Όχι εσείς. Δεν είναι, όχι δεν εσείς. Είναι. Αυτό που εκπροσωπείτε είναι πολιτικό πτώμα. Όχι εσείς φυσικά, νέος άνθρωπος, συμπαθέστατος. Πρέπει να θέλω να, να τελειώσω. Τα υποβρύχια λοιπόν δεν με ενδιαφέρει ο Βενιζέλος και δεν πιστεύω ότι ο ίδιος ο Βενιζέλος έχει σχέση με αυτά. Έχουν συναλλαγές πίσω από τις οποίες βρίσκονται οι Γερμανοί. Και εφόσον οι Γερμανοί είναι στο κόλπο, δεν θα βγει τίποτα στη φόρα. Μάλιστα. Αυτό έχει μια φράση, παρακαλώ. Ότι η κυβέρνηση, νομίζοντας ότι με τις καλές προσπάθειες θα συγκινήσει την Ευρώπη και η Ευρώπη θα παραχωρήσει πράγματα στην Ελλάδα, νομίζω ότι θα απογοητευτεί. Διότι ακριβώς έχουν βάλει οι Ευρωπαίοι πάρα πολύ ψηλά τον πήχη, εκεί που δεν μπορούμε να τον φτάσουμε και το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Θέλω να πω ότι ο Έλληνας πάντοτε έχει μάθει να αγωνίζεται υπερβομών και αισθειών. Το θέμα των πληστηριασμών πραγματικά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Και ο ελληνικός λαός, επειδή μιλάω με τον κόσμο, στις 25 Μαΐου ένα συνέστημα θα έχει. Εκδίκηση. Θα ψηφίσει, όχι από διαμαρτυρία, με εκδίκηση. Θα εκδικηθεί. Καλό βράδυ σε όλους σας. Καλό βράδυ σε όλους σας και ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα.